Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Παρασκευή 19 Ιουλίου, αγάπη, σήμερα. Τελευταίο πάω κουζά της εβδομάδας, με την προετοιμασία να έχει ξεκινήσει από χθες στην Ολλανδία. Θα μιλήσουμε και με την Ελένη αρχικά και με τον Σταύρο αργότερα. Καλά τα λες. Και το ανάποδο. Καλά τα λες, τώρα. Ναι. Να μας μεταφέρουν τι γίνεται στην πρώτη γεμάτη μέρα του ΠΑΟΚ στο χώρο της Ολλανδίας. Στον απόϊχο της επικείμενης συμφωνίας με τον Κοεντράο. Νομίζω το μόνο που περιμένουμε είναι οι τελικές εξελίξεις. Δεν δείχνει κάτι ικανό να χαλάσει τη συμφωνία. Θα χαμηλώσω το κινητό. Εντάξει, τέτοια μία φορά δεν πρόλαβα, ρε φίλε. Μία φορά. Για τα επόμενα δύο χρόνια ο Πορτογάλος άσος θα είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και θα δυναμώσει σε μεγάλο βαθμό, λογικά, το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφή. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι το αρνητικό. Ουσιαστικά τον παίκτη περιμένουμε στην πόλη, αργότερα μέσα στην ημέρα, νομίζω. Να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Από την άλλη, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στην Ιταλία για τον Μπράνταριτς, με νούμερα διάφορα, που το ένα έχει και απόκληση από το άλλο. Δηλαδή, από χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί κυκλοφόρησε ένα που μιλούσε για 5 εκατομμύρια και πριν από λίγη ώρα κυκλοφόρησε ένα νέο που έλεγε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ΠΑΟΚ Κάλιαρη, με την Κάλιαρη να μην πέφτει κάτω από τα 9 εκατομμύρια και τον ΠΑΟΚ να μην ανεβαίνει πάνω από τα 4. Το οποίο το υπογράφει ο φίλος μας, Όχι. Ο φίλος Στέργιο λέει 5. Α, ο φίλος λέει 5? Ναι. Αυτό που βλέπεις τώρα είναι το πρώτο του Gianluca Ντριμάρτιο που είπε ότι μιλάμε για 5 εκατομμύρια. Πριν από λίγη ώρα ανέβηκε στο ΠΑΟΚ 24 και ένα ακόμη δημοσίευμα από την Ιταλία, το οποίο λέει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση, 9 από τη μία, 4 από την άλλη. Είναι μεγάλη διαφορά, τα 4 εκατομμύρια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση, δεδομένα ο Μπράνταριτς είναι ο εκλεκτός του Αμπέλ Φερέιρα για τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει αργότερα και ο Σταύρος, ενδεχομένως να έχει καλύτερη πληροφόρηση από τη στιγμή που είναι στην Ολλανδία. Είναι ένα θεματάκι που παραμένει ανοιχτό. Θεματάκι δεν το λες. Όχι, δεν είπα θεματάκι, είπα θέμα. Α, θέμα είπες. Ναι, Στέργιο, δηλαδή από όποια. Είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Είναι δύσκολο γιατί μιλάμε για πώληση, οπότε πάντα τέτοιες υποθέσεις είναι πολύ πιο περίπλοκες από το να είναι ένας παίκτης ελεύθερος, όπως πούμε ο Κοεντράο. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Κάλιαρη, η αλήθεια είναι. Λογικό είναι και η Κάλιαρη να μην θέλει να πέσει πολύ και να μην πέφτει πολύ μέχρι τώρα. Λογικό όμως είναι και ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να δώσει τόσο τρελά νούμερα σε αυτή τη φάση. Θα τα δούμε ένα-ένα. Σίγουρα μιλάμε για σπουδαίο παίκτη και ο Μπράντερς δηλαδή έχει τα στοιχεία που θέλει Αμπέλ Φερέιρα σε μεγάλο βαθμό. Είναι πάντως ένα μέτωπο που παραμένει ανοιχτό. Σίγουρα στο κομμάτι του χρόνου που δεν έχει ο ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ θετικό ότι τραβάει κι άλλο. Αλλά είναι μια διαπραγμάτευση που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα εκτελεθεί, θα το αναλύσουμε και αργότερα. Από τον ΠΑΟΚ βγήκε πριν από λίγο επίσης ότι κανονικά το αυριανό φιλικό με τη Σιντρούιντεν θα το παρακολουθήσετε μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Αναμενόμενο. Περίμενε λίγο να ανοίξει, μόνο να δω αν είναι πάλι για συγκεκριμένες χώρες. Μέχρι να το βρεις, να πω, διανύουμε την τελευταία μέρα όπου οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν τις περσινές τους θέσεις. Εχθές σταμάτησε η καταμέτρηση στις 15.031 εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω σήμερα θα ξεπεράσει η πώληση τα 1.000-1.500. Θα σταματήσει η διάθεση από τις 7 το απόγευμα και μετά. Δεν θα πωλούνται εισιτήρια ούτε από τα γραφεία της ΠΑΕΠΑ που τα κλείσουν έτσι ή αλλιώς, αλλά ούτε και από το διαδίκτυο. Και θα ανοίξει και πάλι η διαδικασία το πρωί της Δευτέρας για 2, 3, 4 μέρες. Δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί ο κόσμος να εξαντλήσει τα εισιτήρια. Οπότε σήμερα νομίζω θα περιμένουμε μεγαλύτερη κίνηση στα γραφεία. Υπάρχει κίνηση από το πρωί. Ενδεχομένως να κορυφωθεί το μεσημέρι, το απόγευμα. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως πολλοί κόσμος περιμένει με αγωνία να έρθει η Δευτέρα για να έρθει και η δική του η σειρά να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας.
Λοιπόν, η προβολή του φιλικού είναι διαθέσιμη για όλο τον κόσμο. Οπότε δεν υπάρχει περιορισμό για συγκεκριμένες χώρες όπως σε άλλες περιπτώσεις. Κανονικά, όπου και αν βρίσκεστε μέσω του POC TV, θα παρακολουθήσετε το αυριανό φιλικό στις 5, θυμίζω, με τη Sint-Truiden στο Βέλγιο. Δεν έχει αστερίσκους, είναι σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν έχει. Γίνει σε όλο τον κόσμο. Τέλεια. Οπότε, όπου και αν είστε, κανονικά, POC TV. Το πέμπτο φιλικό του POC. Ναι. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η προετοιμασία. Εσύ, κανονικά δεν ήταν το αυριανό με την Άντερλεχτ. Τι εγώ το είχε κολλήσει στο μυαλό μου. Μάλλον το δεύτερο. Ναι. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι με την Άντερλεχτ, γιατί μετά ήταν η Sint-Truiden. Και έγινε, μάλλον έγινε αλλαγή στα δύο. Ναι. Τέλος πάντων. Μικρή σημασία έχει, με τη Sint-Truiden θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Και μετά την Τετάρτη με την Άντερλεχτ και πάλι στο Βέλγιο. Πάντως οι συνθήκες που βρήκε η ομάδα στο Χόρστ είναι καλύτερες από ό,τι ήταν στο Άπερντον. Ναι, και πιο πολλά γήπεδα από ό,τι μας είπανε. Και καλύτερος αγωνιστικός χώρος. Το κλίμα είναι το ίδιο στην Ολλανδία, παιδιά. Εντάξει, θερμοκρασία σταθερή, πάνω κάτω. Καλά, απλά τα προηγούμενα γήπεδα στο Άπερντον δεν ήταν και σε καλύτερη κατάσταση. Δεν ήταν τραγικά. Δεν ήταν πολύ. Αλλά δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Μα έλεγε και ο Σταύρος ότι στην αρχή ειδικά υπήρχαν κάποια θέματα εκεί. Αλλά σίγουρα είναι πολύ θετικό ότι τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Στο Χόρστ πλέον, ναι. Όπου είναι η ομάδα. Έχουμε γενικά αρκετά ανοιχτά μέτωπα και από την προετοιμασία και από το μεταγραφικό κομμάτι. Και στο POC υπάρχουν πολλά διαφορετικά κείμενα με βίντεο για τον Κοεντράο, με πράγματα από τη ζωή του. Νομίζω εντάξει, το αγωνιστικό κομμάτι είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να βάλεις και πολλά. Αλλά η ζωή του και τα γύρω-γύρω έχουν ενδιαφέρον. Είναι μια προσωπικότητα ισχυρή. Όταν έχεις παίξει τόσα χρόνια στην Εθνική Πορτογαλίας και στη Ρεάλ Μαδρίτης και έχεις την ψυχοσύνθεση αυτή και την προσωπικότητα από Γιώργο Κοεντράο, σαφώς και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εμάς μας νοιάζει τι μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Τα λέγαμε χθες και με τον Σταύρο. Σε πρώτη φάση δεν υπάρχει το παραμικρό αρνητικό για την επικείμενη μεταγραφή του Πορτογάλου ακραίου μπακ. Ασφαλώς και η ηλικία του δεν είναι μεγάλη. 31, είναι στα 31, δεν είναι στα 37. Εντάξει, οι παραστάσεις του είναι από υψηλό επίπεδο. Από γεμάτη χρονιά προέρχεται. 25 συμμετοχές με τη Ρίο Άβε. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να μείνει στην κατάσταση που ήταν στα 25 του. Καλά. Αλλά, παιδιά, για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Αντώνης Τσακαλέας, που έγραψε μάλλον, στα social media, ότι την ώρα που όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση μπορούν να δώσουν το 100% για να μπουν για πρώτη φορά, είπε από αυτούς, αν όχι όλοι, στους ομίλους του Champions League, ο Κοεντράο έχει πάρει και δύο τρόπαια. Γι' αυτό είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Ναι, αν είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν παίκτες που όχι απλά να έχουν αγωνιστεί, αλλά να έχουν βιώσει για τα καλά του Champions League. Οι παίκτες που έχουν παίξει σε ομίλους Champions League είναι ελάχιστοι στον ΠΑΟΚ. Και μιλάμε τώρα για συμμετοχές λίγες, εντάξει, όπως είναι ο Βαρέλα, ας πούμε. Ναι. Που έχει 6 παιχνίδια, 8, ναι. Μέχρι εκεί. 10 δεν έχει, ας πούμε, διψήφιο αριθμό. Όταν η μπάλα θα αρχίσει να καίει στα παιχνίδια του τρίτου προκληματικού γύρου, ευχόμαστε και στα μάτια των play-off, το να έχει παίκτες όπως ο Κοεντράο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Καλή και η νεαρή, καλό και το project για την εξέλιξή τους και τη μεταπόλησή τους, αλλά μια ομάδα χρειάζεται και παίκτες προσωπικότητα. Και επειδή υπάρχει έλλειψη με την απουσία του Βιερίνια, μέχρι να γίνει ο αρχηγός καλά, νομίζω ο Κοεντράο είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Και όταν προκύπτουν τέτοιοι παίκτες ελεύθεροι, να μην χρειάζεται δηλαδή ο ΠΑΟΚ να δώσει 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα ζητούσε μια ομάδα αν είχε συμβόλαιο με τον Κοντράο, δεν το αφήνει να πέσει κάτω. Όχι, δεν μπορούσε να το αφήσει. Και στο φινάλε, κοιτάς και τους ανταγωνιστές σου. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο μεγάλος στόχος της ομάδας, ο πρώτος και το όνειρο του κόσμου είναι η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Συμφωνώ μαζί τους. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ανεξάρτητα από την πορεία που θα έχει η ευρωπαϊκή περιπέτεια του ΠΑΟΚ φέτος. Και εννοείται πως, το έχω ξαναπεί, δεν χωράει αλαζονία
ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε έτσι και αλλιώς, πάμε να πούμε στους ομίλους του Champions League. Όποιος το πιστεύει αυτό, νομίζω δεν έχει επίγνωση με την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να είναι άλλα ζώνα ο φίλος του ΠΑΟΚ, ούτε να μειώνει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό και το σύστημα που τον υποστηρίζει. Το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει. Πρέπει να δοθεί μάχη ανάλογη με την περσινή, ίσως και μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν, σαφώς και ο Κοντράου, ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους του Champions League επιτέλους και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε ένα μαραθώνιο 36 αγωνιστικών. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει τον Κούτρι και η ΑΕΚ θα έχει τον Χουλτ, ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Κοντράου. Κάτι άλλο νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσει κανείς. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Πορτογαλίας και πρωταθλητής Ευρώπης με την Ρεάλ Μαδρίτης να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και να φύγει απευθείας για το Χόρστ ώστε να ενσωματωθεί με τους δαπλούχους Ελλάδας. Θα τον περιμένει και ο Αμπέλ Φερέιρα, γνωρίζονται, και θα τον περιμένει και ο Αντελίνο Βιερίνια, όπως λέγαμε και χθες. Υπάρχει θέμα στο ΠΑΟΚ 24, έχουν παίξει μαζί 11 παιχνίδια, περισσότερα από 550 λεπτά με την Εθνική Πορτογαλίας. Και σε 15 παιχνίδια συνυπήρξαν στην 18, απλά δεν αγωνίστηκε είτε ο ένας είτε ο άλλος. Γενικότερα, αγάπη, αυξάνεται το Λάτιν στοιχείο στην ομάδα. Καλά, παραυξάνεται πλέον είναι η αλήθεια. Η μισή ομάδα είναι. Πορτογάλο του προπονητή, Πορτογάλοι ως επιτοπλίστων οι συνεργάτες του. Υπάρχει ο Βιερίνια, υπάρχει ο. Θα υπάρχει ο Κοντράου, υπάρχουν οι Βραζιλιάνοι. Γενικότερα υπάρχει και ο Κρέσπο. Εντάξει, είναι πολλοί οι παίκτες πλέον που. Αυτοί που μιλάνε δηλαδή ισπανικά, πορτογαλικά. Ναι. Και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ. Δεν νομίζω βέβαια ότι ο Κοντράκ είναι και παίκτης που θέλει και χρόνο και βοήθειες για να προσαρμοστεί και όλα αυτά. Είναι μια προσωπικότητα που δεν νομίζω ότι έχει τέτοια θέματα. Αλλά σίγουρα είναι βοηθητικό για όλους πλέον αυτό. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Θα κάνουμε και συνδέσεις μας με την Ολλανδία. Μετά το διάλειμμα θα αρχίσουμε να μιλάμε με την Ολλανδία. Αν όλα πάνε καλά, η προπόνηση είναι σε εξέλιξη. Τελειώματα. Περιλάμβανε το μεγαλύτερο κομμάτι του προγράμματος που ξεκίνησε με ομιλία του Αμπέλ Φερέιρα παραδοσιακά πλέον στους παίκτες του. Πάτησε και ο Μαουρίσιο ξανά γήπεδο, μπαίνει και αυτό σιγά σιγά στο δικό του πρόγραμμα και φορτσάρει. Απ' την άλλη υπάρχουν διάφορα προσταρίσματα του Γιώργου Σαββίδη στα social media που συνδέονται και με τον Κοεντράο και γενικότερα με την ενίσχυση της ομάδας. Προειδεάζει κάπως τον κόσμο. Ενώ και ο Μάριο Μπράνκο σχολίασε αυτό που λέγαμε χθες για τον υποψήφιο πρόεδρο της Γκυμαράες και την προαναγγελία του ότι εφόσον εκλεγεί θα πάρει τον Μάριο Μπράνκο στην Πορτογαλία. Τα σχολίασε ο Πορτογάλος και έδωσε τις δικές του απαντήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι πολύ δύσκολα θα συμβεί κάτι. Καταρχάς μιλάμε για έναν υποψήφιο σε αυτή τη φάση. Νομίζω αύριο είναι τα αποτελέσματα, ναι. Αν δηλαδή θα εκλεγεί ή όχι. Και από εκεί και πέρα θα φανεί τι ισχύει και τι όχι. Καμιά φορά τα λόγια είναι να έχουμε να λέγαμε. Όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, μπορεί να αλλάξουν όλα άρδιν. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και με ποδοσφαιριστές που ήταν υποψήφοι να αποχωρήσουν και τελικά αποχώρησαν, και με ποδοσφαιριστές ή προπονητές που δεν υπήρχε στον ορίζοντα προοπτική να φύγουν και έφυγαν μέσα σε μια νύχτα. Δεν θα μπορούσε να πει ο Μάριο Μπράνκο ότι έχω συμβόλαιο, αλλά αν μου κάνει πρόταση θα τρέξω στην Κιμαράες. Την αλήθεια είπε ότι δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, δεν υπάρχει θέμα, δεν έχει βγει ακόμα ο συγκεκριμένος παράγοντας, μου διαφεύγει το όνομά του, και έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί ο νέος υποψήφιος πρόεδρος της Κιμαράες, εάν βγει, εκλεγεί. Πραγματικά δεν το γνωρίζω, ούτε έκανα κάποιο ρεπορτάζ για να μάθω το background του. Μπορεί να έχει τόσα λεφτά για πέταμα να δώσει στον ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια, να σπάσει το συμβόλαιο και να δώσει άλλα 15 στον Μπράγκο. Μια χαρά θα πάει στην Κιμαράες, λέω εγώ. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι ήταν ειλικρινής ο Μάριο Μπράγκο
σχολιάζοντας την υπόθεση με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Πρώτον, ότι έχει συμβόλαιο και δεύτερον, ότι μιλάμε στον αέρα γιατί δεν είναι πρόεδρος της Γκυμαράες. Σε πρώτη φάση αυτά, να πω λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί υπήρξε ένα σχόλιο φίλου του ΠΑΟ και φίλου του ΠΑΟ 24 προς το πρόσωπό μου. Εγώ χθες, παιδιά, είπα, γιατί τα ελληνικά μου είναι πάρα πολύ καλά και θυμάμαι πολύ καλά το τι λέω πάντα, ότι τα διαρκείας, εάν οι μεταγραφές ήταν ολοκληρωμένες, νομίζω εχθές, αν σταμάτησαν στα 15.000, θα ήταν σήμερα 16. Δεν είπα ότι τα εισιτήρια δεν έχουν εξαντληθεί γιατί δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Ήμουν ξεκάθαρος και επαναλαμβάνω, είπα ότι θεωρώ ότι υπάρχουν 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ, 1.500, που αν υπήρξαν 2-3 μεταγραφές, όπως είναι του Κοεντράο και άλλες 2, θα είχαν ήδη αγοράσει διαρκείες. Αυτό είπα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί ορισμένοι να την ασπάζεστε, μπορεί ορισμένοι να μην την ασπάζεστε. Εντάξει. Ο φίλος του Δημήτρης έγραψε ότι πολλοί περιμένουν να ανοίξουν θέσεις για να πάρουν πιο φθηνά εισιτήρια. Όχι, γιατί αργούν οι μεταγραφές. Σαφώς και υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή μερίδα που πάντα ενθουσιάζεται περισσότερο με τις μεταγραφές. Αυτό και το κλείνω. Εντάξει, λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε τις συνδέσεις μας με την Ολλανδία, να μάθουμε και τι έγινε χθες και κυρίως τι γίνεται σήμερα, γιατί υπήρχαν και 2-3 μικροπροβλήματα στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση. Να μιλήσουμε και με τον Σταύρο, να δούμε τι συμβαίνει με τον Μπράνταριτς, τι συμβαίνει με τον Κοεντράο και τι θα περιμένουμε και σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Ρίζες Καζίνο, που στις 22 Αυγούστου θα εμφανιστεί στο Alfredo Gathering ο Ηλίας Βρετός σε ένα ακόμα καλοκαιρινό event του Ρίζες Καζίνο. Προαγοράστε τα εισιτήριά σας από 12 ευρώ στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Μαζί μας η Στίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Αυξάνονται σιγά σιγά οι επιλογές, μιας και μπήκε στη ζωή μας το πρωτάθλημα της Ρωσίας στην προηγούμενη αγωνιστική. Η Τσεχία νομίζω μπαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα τελειώνει η περίοδος που μας απασχολούν μόνο τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα. Πληθώρα επιλογών ανά παιχνίδι, εκατοντάδες παιχνίδια, όλα τα αθλήματα και πάρα πολλά μακροχρόνια στοιχήματα σε όλα τα πρωταθλήματα. Και ειδικά, αλλά και ποιες ομάδες θα κατακτήσουν τις διοργανώσεις που θα έχουμε φέτος στη ζωή μας. Εύκολη πρόσβαση σε στοίχημα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Παίζετε γρήγορα, με ασφάλεια, στις καλύτερες αποδόσεις, με άμεση αποπληρωμή των κερδών σας. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Εθνική Αντιστάσεως 171 στον Φίνικα σε νέα εντυπωσιακά γραφεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, σε πολύ καλές τιμές για κάθε ανάγκη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Θα ξεκινήσουμε τις βόλτες μας στην Ολλανδία, εκεί που ο Σταύρος Κόλκας και η Ελένη Μπούτου παρακολούθησαν ολόκληρο το στάδιο της προετοιμασίας και είναι από εχθές στο Χόρστ για να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν οτιδήποτε συμβεί στις προπονήσεις, στα φιλικά και γενικότερα στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ στις κάτω χώρες, στο πανέμορφο και εξωτικό Χόρστ Αγάπη. Εξωτικός προορισμός, τέρια. Ναι, έχει ένα εστιατόριο. Εκεί σε μια πλατεία πάρα πολύ ωραία, έχει 2 εκκλησίες. Πω, τέλεια. Ανέμελοι άνθρωποι. Ολλανδοί, ναι. Χωρίς άγχος. Μια χαρά είναι το Χόρστ. Απροβλημάτιστοι Ολλανδοί. Εντάξει. Απροβλημάτιστοι, τέλεια. Λυμμένα τα πάντα. Τι να πεις. Σε χαλαρούς ρυθμούς, όλα καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα με την Ελένη, να μας πει τι έγινε στην πρωινή προπόνηση της ομάδας που λογικά κάπου τώρα πρέπει να τελειώνει. Ξεκίνησε στις 10 Ολλανδίας, οπότε σιγά σιγά πρέπει να είναι στο τελειωμά της. Να πούμε λίγο τι περιμένουμε και για το αυριανό φιλικό, αν και δεν ξέρω σας είναι νωρίς γιατί το απόγευμα υπάρχει άλλη μια προπόνηση σήμερα, στις 5.30. Από εκεί και πέρα έχουμε πει όλα τα δεδομένα για τον Κοεντράο.
Ο παίκτης είναι πολύ κοντά πλέον στον ΠΑΟΚ. Μένουν ουσιαστικά κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να κλείσει και τυπικά το θέμα. Είναι σε καλή κατάσταση. Σίγουρα σε αυτή τη φάση θα είναι πιο πίσω από τους υπόλοιπους, γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία με ομάδα. Είναι ελεύθερος. Βέβαια, επειδή έβλεπα και κάτι βιντεάκια που έχει κυκλοφορήσει, έχει κάνει ατομικές προπονήσεις σε καλό επίπεδο, προφανώς. Αλλά εντάξει, δεν έχει κάνει με ομάδα. Νομίζω όμως ότι στον ΠΑΟΚ δεν καίγονται τόσο στη δική του περίπτωση για να είναι έτοιμος, ντε και καλά, αρχές Αυγούστου. Δηλαδή και 15 Αυγούστου να είναι σε καλή κατάσταση, δεν νομίζω ότι θα πει κανείς κάτι. Επίσης, σαν αριστερό μπακ δεν είναι και ένας παίκτης που καίγεται σε αυτή τη φάση. Υπάρχει και ο Γιαννούλης, αλλά είναι και η θέση πιο εύκολη. Δηλαδή του χαφ είναι πιο δύσκολη περίπτωση. Νομίζω ότι αν ανεφορήσει προς Ολλανδία Σάββατο, Κυριακή ή τη Δευτέρα, για παράδειγμα, Κουεντράο, θα είναι σε θέση να πάρει ακόμα και φανέλα βασικού στις 6-7 Αυγούστου, όπου πάω και θα δώσει την πρώτη μάχη για τα αποκλειματικά του Champions League. Καλά, ανάλογα στην κατάσταση είναι τώρα. Πρέπει να το δεις και αυτό λίγο. Ναι, λογικά λέω. Εάν είναι σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών, που μπορεί να είναι ένας παίκτης που έχουν τελειώσει οι υποχρεώσεις του τον Μάιο και είναι χωρίς ομάδα μέχρι τον Ιούλιο. Δεν μπορεί να είναι σε άριστη κατάσταση. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι και σε άσχημη κατάσταση. Γιατί αν είναι σε άσχημη, όντως θα χρειαστεί καιρός. Νομίζω πως ένας ποδοσφαιριστής της δυτικής του εμβέλειας θα είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί να είναι. Όχι στην καλύτερη δυνατή, αλλά θα είναι σε μια καλή κατάσταση. Και με 10 ημερών προπονήσεις και λίγο παραπάνω, θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ακόμα και βασικός, αν πείσει τον Αμπέλ Φερέρα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που θα έχουν τα δύο παιχνίδια του τρίτου προκληματικού γύρου. Τη Δευτέρα θα μάθουμε οριστικά ποιος θα είναι αντίπαλος. Η κλήρωση είναι Δευτέρα το μεσημέρι. Ναι. Οπότε την περιμένουμε και αυτή, γιατί θα σημαίνει πολλά. Στο μεταξύ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, στο χθεσινό συμβούλιο της Super League συζητήθηκε το ενδεχόμενο να πραγματοποιούνται αγώνες την Κυριακή. Ναι. Στις 3 το μεσημέρι όμως. Ευνοεί, λέει, οικογένειες. Όχι μόνο παιχνίδια μεταξύ των λεγόμενων μικρομεσαίων ή μικρών ομάδων, αλλά ακόμα και ντέρμπι. Εγώ προσωπικά το ενδεχόμενο αυτό δεν με βρίσκει αντίθετο. Και δεν είναι τυχαίο που μεγάλα πρωταθλήματα αγάπη, όπως είναι το γερμανικό, έχει πάντα αγώνες μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ όταν παίζει μεσημέρι 3 ώρα στέργιο, δεν είναι καλά τα πράγματα συνήθως. Ναι. Δεν μας ταιριάζει πολύ αυτή η ώρα. Δεν είναι και δεν τη λες και ιδανική γενικά. Οπότε δεν ξέρω. Η δική μου γενιά πάντως και οι παλιότεροι μεγάλωσαν με αγώνες Κυριακή μεσημέρι και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Σταύρος δεν ξέρω αν θα είναι σύμφωνος. Γιατί θυμάμαι να γκρινιάζει όταν έχουμε αγώνες νωρίς. Ναι. Εμένα πάντως μου αρέσει. Σίγουρα δεν μου αρέσει να έχει αγώνες κάθε 2 ώρες και να μην υπάρχει ένα καλεντάρι που να έχει 4-5 αγώνες την ίδια ώρα Κυριακή. Αυτό το να σπάει το πρόγραμμα τόσο πολύ ώστε όλα τα παιχνίδια να είναι ζωντανά, παραδοσιακά εμένα με βρίσκει αντίθετο. Λίγες είναι οι χώρες στον κόσμο, νομίζω, που όλα τα μάτς είναι ζωντανά. Πάντα γίνεται επιλογή αγώνων. Και είναι και αυτό μία από τις αιτίες που πάρα πολλά γήπεδα είναι άδεια. Γιατί όταν παίζει, για παράδειγμα, Λεβαδιακός με Όφη, ακόμα και οι φίλοι του Λεβαδιακού, όσοι είναι αυτοί στη Βιωτία, δεν θα πάνε να δουν το παιχνίδι, εάν το δείχνει η τηλεόραση. Ξαναλέω, είναι το παράδειγμα και της Αγγλίας, όπου δεν είναι όλα τα match live. Υπάρχουν παιχνίδια δηλαδή χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Και στη Γερμανία, που τα περισσότερα παιχνίδια ξεκινάνε Σάββατο στις 4.30 ώρα Ελλάδος. Εδώ και χρόνια. Και υπάρχει ένα παιχνίδι βραδινό και υπάρχουν και 2 match Κυριακής. Αυτό το ελληνικό, εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, ένα match, τώρα μπήκε στη ζωή μας και η Παρασκευή ή η Δευτέρα. Ένα μάτς Σάββατο μεσημέρι, ένα μάτς Σάββατο απόγευμα στις 5, ένα στις 7, ένα στις 9 και το ίδιο την Κυριακή και ένα την Δευτέρα. Εμένα προσωπικά με βρίσκει αντίθετο. Αλλά εντάξει, έγιναν όλα και γίνονται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, προκειμένου να έχουν να δείχνουν αγώνες οι πλατφόρμες συνδρομητικές μέχρι πρότινος που είχαν τα δικαιώματα. Πλέον στο παιχνίδι είναι και η ΕΡΤ, εκτός από την Νόβα, για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα δούμε αν το φετινό καλεντάρι περιλαμβάνει και παιχνίδια Κυριακή μεσημέρι στις 3.
Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί βέβαια μια σκέψη είναι από ό,τι καταλαβαίνω και ένα πρώτο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί κιόλας, γιατί πολλές φορές γράφονται πολλά και λέγονται πολλά, αλλά μετά στην πορεία αλλάζουν. Θα φανεί. Θα το δούμε. Στο μεταξύ αναφέρουν δημοσιεύματα ότι η Γουλφς ετοιμάζει πρόταση στον Ολυμπιακό 20 εκατομμύρια ευρώ για το Σισε. Ναι. Δηλαδή μετά την Arsenal και η Γουλφς μπήκε στο παιχνίδι για τον Σισε. Κακή εξέλιξη θα είναι για τον ΠΑΟΚ αν φύγει ο Σισε. Νομίζω αν παραμείνει είναι μια χαρά περίπτωση. Αμυντικός μέτριων δυνατοτήτων. Μου προκαλεί απορία τα ποσά που διαβάζω ή τα ποσά που γράφονται ότι είναι διατημένες να δώσουν ομάδες για τον Σισε του Ολυμπιακού. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι και να γίνει ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, η δουλειά του Προέδρου είναι να... Τι σημαίνει το ότι και να γίνει? Ό,τι και να γίνει. Γιατί λοιπόν το λες αυτό με τέτοια σιγουριά, μπορείς? Γιατί είσαι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λες. Και προσπαθεί να ανυψώσει την ψυχολογία των παιχτών του. Με το ότι και να γίνει θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Νομίζω το λέει όχι για τους παίκτες. Πιο πολύ μήνυμα στέλνει. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν ξέρω το ότι... Αυτή τη φωτογραφία σου ήταν πολύ πετυχημένη. Του Βαγγέλη Μαρινάκη. Είχε καλύτερες να βάλω, αλλά. Πετυχημένη. Δηλαδή. Παναγία. Είπα να μην βάλω εκείνη με το που κάμισο πάλι. Όχι, φτάνει. Την καλοκαιρινή. Κάνουν τόσο αγώνα να την εξαφανίσουν αυτοί και εμείς την επαναφέρουμε συνέχεια. Να είναι καλά το Google. Αλλά εξαφανίζονται όμως. Μπορείς να εξαφανίσεις κάποια πράγματα. Μια χαρά. Ξέρεις πώς εξαφανίζονται οι φωτογραφίες. Και διάφορα. Φωτογραφίες εξαφανίζονται, κείμενα εξαφανίζονται. Όλα γίνονται. Όλα καλά. Θα καλέσουμε ξανά σιγά-σιγά την Ελένη, ναι, να δούμε τι έγινε το πρωί. Περιμένουμε. Ωραία. Θα την έχουμε σε λιγάκι να δούμε λίγο τι έγινε στην προπόνηση και τι γίνεται γενικότερα στο γύρω-γύρω. Για να μιλήσουμε μετά τη μία, αν όλα πάνε καλά, με το Σταύρο. Να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε γενικότερα σε αναμονή και για τον Κοεντράο που το περιμένουμε στην πόλη. Του Μπράντα, της είπαμε, το θέμα παραμένει ανοιχτό, οπότε και εκεί υπάρχει μία αναμονή. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα συνεχιστεί αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ χρόνο δεν έχει πολύ. Οπότε προφανώς και υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Προφανώς και έχουν προχωρήσει και άλλες περιπτώσεις για να έχει ο ΠΑΟΚ επιλογές και δεύτερο πλάνο. Αλλά ο Μπράντερτς είναι σίγουρα ο παίκτης που ταιριάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτά που θέλει ο Φερέιρα, σε αυτά που θέλει ο ΠΑΟΚ και γενικότερα σε αυτά που ψάχνουν οι άνθρωποι του δικεφάλου. Ο φίλος Σωτήρης στέλνει μήνυμα και λέει «Η Γουλφς του Μέντες», με την οποία κάνει δουλειά ο Μαρινάκης. Αλήθεια είναι αυτό? Ό,τι αυτό και να σημαίνει. Μεταξύ, λέγοντας για τον πρόεδρο, είχε πλάκα που δικαιολόγησε λίγο την Νότιχαμ. Μη σας κάνει, λέει, εντύπωση ότι... μάλλον μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα που κερδίσαμε την Νότιχαμ 3-0. Δεν είναι ακόμα, λέει, έτοιμη. Λίγο να υπερασπιστεί και την άλλη την ομάδα του. Είναι αυτό που λέγες χθες, να χαρίσουν την ομάδα και να βάλεις χέρι στην άλλη. Να κρατήσεις ισορροπίες, τι να κάνεις. Το σημαντικό, αγάπη, είναι ότι οι άνθρωποι στο Νότιχαμ είναι ευτυχισμένοι. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι περήφανοι για την ομάδα τους, είναι περήφανοι για την πρόοδο της ομάδας τους. Γιατί να μην είναι, ρε. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα ανέβει ποτέ στην Πρέμιερ. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, ας το καταλάβουμε κιόλας. Πάντως από τις αποστολές ελληνικών μέσων στο Νότιχαμ και αυτά που διαβάσαμε, πρέπει να ζει σε μια απόλυτη ευτυχία όλο το Νότιχαμ και τα περίχωρα. Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο τιμόνι της ομάδας. Ναι. Μέχρι και δηλώσεις ακούσαμε του Μπομπ, του Νίκολας, ο παδόν της City. Της Forest. Ότι όλα εδώ είναι καλά και είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό που ήρθε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ομάδα μας. Τι περίμενε να σου πει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι και δεν πάει τίποτα καλά? Οι άνθρωποι τι θα πούνε? Γι' αυτό όλα καλά είναι. Όχι, και αν υπήρξαν άνθρωποι που είπαν κάτι άλλο, κόπηκαν. Δεν το ξέρω. Στο μοντάζ. Έτσι το λέω εγώ. Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι οι φίλοι της Νότιχαμ είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη? Γιατί να μην είναι? Εντάξει. Μια νορμάλ πορεία είναι. Okay, 8η, 9η, 10η, εκεί μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι στην Premier League, αλλά το ξέρουν ότι είναι. Τώρα γίνεται ένα νέο ξεκίνημα για αυτούς. Αυτό το βλέπουν αλλιώς, προφανώς. Με βάση και αυτά που διάβαζα, έτσι, γιατί δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Ναι, αλλά, εγώ λοιπόν λέω ότι προφανώς έτσι το πέρασαν οι δικοί μας. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι με την Νότιχαμ. Δεν είναι δική μας δουλειά, εντάξει, οκ. Okay. Έγινε και ένα αφιέρωμα, οκ. Okay. Δύο. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με την Ελένη. Το παλεύουμε εδώ και λίγη ώρα.
Γιατί ουσιαστικά εκεί είναι το, η σημασία στο τι γίνεται στο Horst αυτές τις ημέρες μέχρι και τις 28 του μήνα. Τρία φιλικά, όχι τέσσερα φιλικά. Αύριο ξεκινάει το πρώτο με τη Sint-Truiden, την επόμενη Τετάρτη με την Anderlecht και μετά Σάββατο διπλό. Ένα στις 4 και ένα στις 8. Αυτό πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σκεφτόμουν και χθες σε μια κουβέντα που είχα. Γιατί άντε, okay, πες ότι οι παίκτες χωρίζονται στα δύο. Ο προπονητής θα κάνει, ας πούμε, θα διακτηνιστεί από το ένα γήπεδο στο άλλο. Θα προλάβει, θα προλάβει. Πότε εσύ, 2 ώρες το μάτς. Ναι. Θα φύγει κατευθείαν. Είσαι σίγουρος ότι φτάνεις και το επόμενο φιλικό για να γίνει μετά η προθέρμανση και όλα όπως πρέπει. Προπονητής και team τι θα κάνουν. Κοίταξε, μπορεί να είναι κάποιος εκεί για την προθέρμανση. Α, να έχουν πάει ήδη. Ένας να έχει πάει εκεί. Και οι παίκτες που λέει με το που φτάνεις, άστα τα πολλά πολλά, φύγες, τρέχα γήπεδο. Μια χαρά θα προλάβει. Καλά, μια χαρά δεν προλαβαίνει, έτσι όπως έγινε. Είναι πολύ πολύ σφιχτά, γιατί το λέγαμε στην πλάκα στην αρχή, αλλά όντως, άμα το σκεφτείς, είναι πολύ. Δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα. Στο διάλειμμα βρες την απόσταση που χωρίζει. Δεν θα κάτσουμε να βρούμε την απόσταση, θα μας πούνε οι απεσταλμένοι μας που είναι εκεί και αυτοί θα το καλύψουν κιόλα. Θα τα καλύψουν μάλλον. Δηλαδή, αν είναι η απόσταση 50 χιλιόμετρα. Εγώ τους είπα να χωριστούν. Να είναι η μισή στο ένα γήπεδο και η άλλη μισή στο άλλο γήπεδο. Τους ώστε ό,τι και να γίνει, κάλυψη να υπάρχει και στα δύο φιλικά. Δεν ανησυχώ. Μια χαρά θα τα καταφέρουν και στα δύο. Στο μεταξύ. Καλά, αυτοί ανησυχούν, να ξέρεις που βέβαια. Ναι. Στο λέω. Θα okay. Με το Σταύρο να ανησυχεί. Ανησυχεί. Στο μεταξύ, είχαμε χθες τη δημοσιοποίηση μιας επιστολής που έστειλε η FIFA προς τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Βαγγέλη Γραμμένο. Ουσιαστικά αυτή η επιστολή έχει να κάνει με την πίεση που δέχτηκε ο Βίτορ Περέιρα, ο Μέλο Περέιρα, αλλά ο Πορτογάλος, με την συνδρομή της FIFA, κατήρτισε τον πίνακα των διαιτητών και των βοηθών. Αλλά και μόνο ότι δέχτηκε πιέσεις είναι ενδεικτικό το τι συμβαίνει ακόμα και τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στην Ελένη, αφού σας πω ότι η προετοιμασία του δικεφάλου, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μας του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς, δίπλα στον ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Για όσους έχουν κατάστημα χοντρικής λιανικής, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ ή οποιοδήποτε κατάστημα που χρειάζεται ράφια, η Άρκον είναι εδώ, κατασκευάζει και τοποθετεί ράφια για κάθε κατάστημα. Κάθε τύπου ράφια που προσαρμόζονται στο χώρο σας, θα βρείτε την Άρκον στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στο τηλέφωνο 2310-723-240. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, καθώς υπάρχει και το arcon.gr. Πάμε στην Ελένη. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται, Ελένη? Έπρεπε να αποβαστούμε, παιδιά, από το αυτοκίνητο, γιατί είμαστε 5 άτομα σε ένα όχι πολύ μεγάλο αυτοκίνητο, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος, χτυπάνε τηλέφωνα δεξιά και αριστερά, οπότε δεν ήταν πάρα πολύ εφικτό. Μάλιστα. Αλλά τώρα που φύγαμε από την προπόνηση και έχουμε αποβαστεί, μπορούμε να τα πούμε με την ησυχία μας. Για πες μας, τι είδατε καταρχάς το πρωινό πρόγραμμα? Καταρχάς, πρωινή προπόνηση βεβαίως, διπλή σήμερα το πρόγραμμα, το μενού των Αστρόμαυρων και το πρωί και το απόγευμα. Εκείνο το οποίο είδαμε ήταν τακτική βεβαίως, δεν λείπει από κανένα κομμάτι της προπόνησης του Άμπελ Φερέιρα, αλλά σίγουρα η άσκηση η οποία έτσι συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα ήταν αυτή με τα τελειώματα και τους τρεις τερματοφύλακες να παίρνουν ο ένας μετά τον άλλον ένα αλλάξ θέση κάτω από τα γκολπόστ. Την αρχή έκανε ο Πασχαλάκης βεβαίως, ο οποίος είχε απέναντί του Ακπομ και Σφιντέρσκι, έτσι οι δύο φόροι, οι δύο εξαιρετικοί του δικεφάλου, με τον Καστανιέρα να εκτελεί τις σέντρες και βεβαίως από κοντά ο Γιώργος Κιαθίτης για να δίνει και αυτός οδηγίες στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη πώς να κινείται, πώς να πέφτει, πώς να βγαίνει. Αλλά το εντυπωσιακό έτσι της άσκησης ήταν ότι ο Γιώργος Κιαθίτης ενθάρρυνε τους δύο επιθετικούς και τον Άκπομ και τον Σφιντέρσκι και σε κάποια φάση ο Πασχαλάκης γύρισε και του είπε εσύ τώρα με ποιον είσαι. Mm-hmm. Βεβαίως γιατί είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων. Στη συνέχεια σκυτάλη βεβαίως πήρε ο Νίκος Μελίσσας με τον Μπίσεσβαρ και τον Πέλκα να στέκονται απέναντί του. Βεβαίως Κάτσε και Κρέσπο πήραν τη θέση του Καστανιέρα και ο Καστανιέρα είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο κάνοντας τον αντίπαλο, εκείνος ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ αποτελεί το εμπόδιο μπροστά από τον επιθετικό, ο οποίος θα πρέπει να τον αποφύγει για να τελειώσει υποδειγματικά την φάση. Και βεβαίως η άσκηση ολοκληρώθηκε με τον Ζίφκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, Κρέσπο και Αουγκούστο έκαναν τις σέντρες, εκτελούσαν τις σέντρες. Ο Κρέσπο, ο οποίος δοκίμασε διαρκώς το αριστερό του πόδι, σίγουρα είναι ένας αριστερός στόπερ, αλλά το αριστερό
δεν είναι και το καλύτερο του πόδι, αλλά το δουλεύει καθημερινά και εκείνος, και αυτό φάνηκε και από τις σέντρες σήμερα, με το αριστερό της επιχειρούσε όλες βεβαίως, και ο Γαϊτανίδης με τον Βαρέλα ήταν εκείνοι οι οποίοι έτσι δοκίμασαν τα τελειώματά τους. Ο Βαρέλα βεβαίως τα περισσότερα έτσι τα στημένα τα ήθελε να τα κάνει με το κεφάλι, αυτά δοκίμαζε ο ίδιος. Από πίσω ήταν ο Μαουρίσιο που έκανε ατομικό πρόγραμμα, και η αλήθεια είναι ότι ο Βαρέλα τα πήγε εξαιρετικά απέναντι στον Ζίβκοβιτς, φωνάζοντας διαρκώς «This is my style», αυτό είναι το στυλ μου. Νομίζω ότι ξεγέλασε εντός εισαγωγικών πολλές φορές το Σέρβο τερματοφύλακα, και από πίσω βεβαίως ο Μαουρίσιο είχε σταματήσει το δικό του πρόγραμμα για να τον τσιγκλίσει, για να του έτσι αποσπάσει την προσοχή, φωνάζοντας μετά βεβαίως τον Ζίβκοβιτς πόσα παίρνεις για κάθε γκολ που σου βάζει ο Βαρέλα. Ωραία προπόνηση, πολύ ενδιαφέρον και στα τελειώματα και στις ασκήσεις, όσο βεβαίως οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έκαναν την εν λόγω άσκηση. Δίπλα υπήρχε οικογενειακό διπλό, βεβαίως με εναλλαγές προσώπων, γιατί άλλοι ερχόντουσαν για τις σέντρες, άλλοι για τα τελειώματα, άλλαζε ο τερματοφύλακας και πάει λέγοντας, χωρίς απρόοπτα. Και έτσι να ευχηθούμε να κυλήσει η προπόνηση και η προετοιμασία του δικεφάλου. Και βεβαίως ραντεβού το απόγευμα στις 6.30 ώρα στο γήπεδο, με τους παίκτες να μένουν λίγο στο τέλος για τις κλασικές εκτελέσεις, με τον Πασχαλάκη να μην χαλάει το χατήρι σε αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν τα πόδια τους. Τελείωσε τώρα η προπόνηση ή ακόμα είναι? Ναι, βεβαίως τελείωσε. Από τις 10 το πρωί είναι στο γήπεδο, 10, κοινώς 11 σε εσάς, ναι. Τελείωσε. Μετά από μια μισή ώρα, μία ώρα και 45 λεπτά, τελείωσε. Δεν είχε κάποιο θέμα, Ελένη, ο Σβιντέρσκι και ο Κρέσπο από χθες το απόγευμα? Όχι. Όλα καλά και οι δύο κανονικότατα. Από τους τρεις έτσι, που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, μόνο τον Μαουρίσιο είδαμε σήμερα στο γήπεδο. Χθες είχαμε δει μόνο τον Βέρμπλιν. Σήμερα είδαμε τον Μαουρίσιο με τον Αλέστη Ασλανίδη κανονικά ατομικό πρόγραμμα. Ο οποίος Μαουρίσιο, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ψυχολογικά κυρίως, και αυτό το είδαμε και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Φαίνεται ότι πάει καλά, το δείχνει, έχει ψυχολογία ανεβασμένη, και σήμερα που τον πλησίασαν οι άνθρωποι του staff την ώρα που ήρθε, ενώ είχε ξεκινήσει η προπόνηση και ετοιμαζόταν ο ίδιος να ξεκινήσει το δικό του πρόγραμμα, πώς πας, τον ερωτούσαν πώς κυλάει η δική του προετοιμασία και στα ελληνικά. Γενικώς είναι διάθετος και εκεί με τον Βαρέλα σταμάτησε το πρόγραμμά του για να πειράξει τους παίκτες του. Πάει καλά, αυτό λένε και οι άνθρωποι έτσι, που δουλεύουν μαζί του καθημερινά, ότι εξελίσσεται πολύ ομαλά και πολύ θετικά η επάνωδός του, οπότε είναι λογικό και να το έχει αποφέρει ψυχολογία, και αυτό να το δείχνει και μέσα στο γήπεδο, και αυτό να βλέπουμε και εμείς, έτσι. Ναι, σίγουρα. Διερήνεια δεν είδαμε ούτε χθες ούτε σήμερα. Λογικά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έμεινε στο ξενοδοχείο, ακολούθησε εκεί το δικό του πρόγραμμα, όπως βεβαίως σήμερα και τον Βέρμπλιν δεν είδαμε. Ωραία. Ελένη Βγαλατζάκρη, αύριο τι απόσταση θα διανύσετε για να φτάσετε στο γήπεδο? Η μόνιμη συζήτηση στέγη εδώ πέρα είναι για το τι βενζίνη χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες και ποιος είχε την φαϊνή ιδέα με όλα αυτά τα φιλικά. Και γενικώς θέλω να σου πω ότι έχουν βγει τα κομπιουτεράκια και υπολογίζουν αποστάσεις, βενζίνες, χιλιόμετρα. Οι ειδικοί τι λένε, πόση ώρα είναι, τι λένε οι ειδικοί? Οι ειδικοί τα βγάζουν με χρήματα. Με χρόνο δεν τους ενδιαφέρει ο χρόνος, ας πούμε? Όχι. Ο χρόνος νομίζω όχι. Τα χρήματα είναι περισσότερο που θα προλάβετε δηλαδή. Είναι ένα στοίχημα. Ναι, και κατάλαβα. Για μας, έτσι, είναι ένα challenge για όλους. Θα μάλιστα προλάβουμε ή δεν θα προλάβουμε. Αισιόδοξα τα πράγματα για τα αυριανό φιλικό και για τα υπόλοιπα βέβαια. Όχι, το μεγαλύτερο είναι εκείνο το Σάββατο. Την ημέρα μετά από όλα. Ναι. Εκεί αυτό λέγαμε πριν. Εντάξει, εκεί υπάρχει θέμα, αλλά θα το δούμε. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, οριακά πιστεύω εγώ θα είμαστε. Θα δούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ελένη. Αυτά από την πρωινή προπόνηση, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Να είστε λοιπόν καλά. Γεια σας. Η επικοινωνία μας με την Ελένη και με τον Σταύρο είναι και μια προσφορά του Ότο Καλογεράς. Ολοκληρωμένο πακέτο για το αυτοκίνητό σας, με σέρβις, φωνοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και με αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία, σε Σπερίδων 19, παλιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουντανιών Θέρμη, και φυσικά στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Μαζί με την Άρκον και το Ότο Καλογεράς,
την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μας προσφέρουν και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Είναι το αυτοκίνητο πολύτιμο για όλους μας. Πρέπει να είναι ασφαλισμένο για να αποφύγουμε τριχάματα και τζάμπα χρήματα εφόσον έρθει η κακιά η στιγμή. Ο Μαργαριτόπουλος ασφαλίζει τα αυτοκίνητά σας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς για κάθε κατηγορία, ενδεικτικά από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Πριν να ανανεώσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, ζητήστε τον Μαργαριτόπουλο να σας κάνει μια προσφορά και θα καταλάβετε περί τίνος μιλάμε. Υποχρέωση του Μαργαριτόπουλου να φροντίζει τα συμφέροντά σας πριν αλλά και μετά την ασφάλιση χωρίς καμία ταλαιπωρία. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-911-701 και στο margaritopoulos.com. Φτάσαμε τη μία. Ναι, θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μαζί μας είναι η αναδομή η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία με πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού, επαγγελματικού χώρου και για κάθε ανάγκη πραγματικά. Μαζί μας είναι και η Στίχη, μονομέλος οργός του ΠΑΟΚ, με πολλές επιλογές και αυτό το διάστημα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει στη Στίχη μας, οι καλύτερες αποδόσεις της αγοράς, μπαίνετε από το κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε. Και φυσικά το Regency Casino Θεσσαλονίκη, το θέατρο Βεργίνα και το Alfredo's Garden, το οποίο θα φιλοξενήσει την 5η-22 Αυγούστου τον Ηλία Βρετό σε ένα ακόμα καλοκαιρινό event του Regency Casino. Εισιτήρια προπόληση από τα καταστήματα public, ticketservice.gr και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Όλα τα event, παιδιά, του Regency Casino, είτε μιλάμε για το Alfredo's Garden που είναι ακριβώς δίπλα του Regency, είτε για το θέατρο Βεργίνα που είναι μέσα στο Regency Casino, δεν προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στο Regency Casino. Είναι προαιρετική η παρουσία σας και η βόλτα σας στο Regency Casino. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας λίγο ή πολύ, πρέπει να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής. Δεν υπάρχει φυσικά εισιτήριο εισόδου. Για τα υπόλοιπα event, είτε εσωτερικού χώρου στο θέατρο Βεργίνα, είτε εξωτερικού στο Alfredo's Garden, δεν απαιτείται, δεν υπάρχει κανένα όριο ηλικίας. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον Σταύρο να μας πει τι γίνεται στο μεταγραφικό κομμάτι και ενδεχομένως τι μπορούμε να περιμένουμε στο αυριανό φιλικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 1:10:09, για να είμαστε ακριβείς, πρώτα λεπτά. Πες το στέρι και ακριβείς με τα δευτερόλεπτα, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Όχι, όχι. Δεν πάω στα δευτερόλεπτα. Πάλι καλά. Θα κάνουμε τώρα την απόπειρά μας να μιλήσουμε με τον Σταύρο. Το έχουμε, πιστεύω. Και εγώ πιστεύω. Θα ξέρουμε σε δευτερόλεπτα. Είμαι αισιόδοξη. Να μας πει λίγο τις πληροφορίες του και τι γίνεται με τον Κοντράο και τι γίνεται με τον Μπράνταριτς. Τον έχουμε. Ορίστε, ρε φίλε. Επαγγελματίας, ρε φίλε. Εγώ ήμουν σίγουρος, αγάπη. Λοιπόν, η σύνδεσή μας με τον Σταύρο, η ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μάτς του Δικεφάλου είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς. Η καλύτερη επιλογή, εάν έχετε κατάστημα χοντρικής ηλιανικής και θέλετε να τοποθετήσετε ράφια, πηγαίνετε στην Άρκον, στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου ή παίρνετε ένα τηλέφωνο 2310-723-240, υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, υπάρχει και το Arcon.gr και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ανάγκες του χώρου σας, η Άρκον κατασκευάζει και τοποθετεί οτιδήποτε ράφι στο χώρο που θέλετε και σας κάνει το κατάστημα και πιο λειτουργικό και πιο όμορφο. Σάββο, τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα θα χρησιμοποιήσουμε την Άρκον για να βάλουμε τα τρόπαια. Σωστό και αυτό. Δεύτερο, χρειάζεται. Θα χρησιμοποιήσουμε την Άρκον για το παιδικό μου δωμάτιο. Θα πρέπει να συμβάλλει και. Για το παιδικό μου δωμάτιο, είπε ρε. Ακούστηκε αυτό στον αέρα τη πόλη. Συγκίνηση. Άρα, Σταύρο, αναδομώ για το παιδικό δωμάτιο και Άρκον για τα ράφια. 100%. Θα υπάρξει συνεργασία, ρε, μεταξύ του. Θα υπάρξει συνεργασία με τη σύζυγο ή θα γίνει κατά επιλογή τη σύζυγου και εσύ απλά θα τα πληρώσει? Το δεύτερο. Το δεύτερο. Μ' αρέσει που είσαι ειλικρινής. Και να σου πω κάτι, Σταύρο, καλύτερα οι γυναίκες, γιατί δεν πολύ νιώθουμε. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ότι ο καθένας αναλαμβάνει το κομμάτι. Δεν είσαι, ρε παιδί μου, ο Παντόφλας 4. Απλά αφήνεις τη Λία να αναλάβει αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι κομμάτι της. Ωραία. Είναι κομμάτι μου. Εντάξει, το βρήκα. Okay. Κομμάτι μου είναι η ευημερία της οικογενείας. Δεν είναι άνετη. Λέει, ρε, κλείσου μόνο σου καλύτερα. Ο ρόλος του άντρα, Σταύρο, είναι να παρέχει, έτσι δεν είναι, του οικογενειάρχη. Και κοινωνικά μηνύματα. Του provide, που λένε και οι Άγγλοι. Η ασφάλεια, έτσι. Και να παρέχει. Ωραία. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αφού συγκινηθήκαμε, πάμε στα δικά μας. Να είχαμε να λέω. Πολύ δουλειά εδώ. Ναι, ναι. Πολύ δουλειά. Το φαντάζομαι, ναι. Χτίζουν τίποτα. Ε? Χτίζουν τίποτα, τρυπάνε, τι κάνουν? Τι γιορτή είναι αυτή που έχουμε?
Army Day. Που να ταξιδεύω τα βρεκαράβλα και τις αίρες. Και εσύ τώρα κουράζεσαι εκεί, ας πούμε, σε αυτή τη γιορτή. Έχει μόνο αμερικάνικες σημαίες, από νόμιζα ότι κάνει προετοιμασία Ολυμπιακός εδώ. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει αμερικάνικες σημαίες. Αυτό τι είναι, φεστιβάλ αμαξιού. Ναι. Θα έρθουμε να πάρουμε αμάξι. Με αντίκες. Αντίκες όμως, είναι, δεν έχει, δεν μπορεί να αγοράσουμε. Μάλλον η κούραση προσωποποιημένη, τους ακούσατε. Όχι, όχι, έχει πολύ, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Ναι, το ακούω, ναι. Αυτή, αυτή είναι, είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια. Ναι, ναι. Ότι υπάρχει πίεση. Ναι. Είμαστε εδώ στην πλατεία του Παύλου, που την έχει ζήσει ο Χριστέδης. Ναι. Ωραία πλατεία. Κοσμοπολίτικη. Ναι. Και μέσα στην πίεση. Και πραγματικά εδώ ξεχνάει όλος να πεθάνει. Εντάξει, πολύ. Υπάρχει μια ειρωνία, Σταύρο, της αγάπης προς το πρόσωπό σου. Δηλαδή... Το διακρίνω. Το διακρίνω. Πότε έχεις βάλει αγάπη? Αυτή τη στιγμή. Από το πρωί. Από πολύ νωρίς. Και ράδιο και site παράλληλα. Δεν υπάρχουν άλλα άτομα, ναι. Σταύρο, άμα δεις λίγο το mail το σχετικό. Ναι, ναι, δεν είμαι για να βλέπω. Ναι. Είναι ο Ερίκος, ειδικός. Ο Ερίκος, Και βγαίνει, Σταύρο, προς τα έξω η εικόνα ότι το site δεν έχει άτομα. Ενώ είμαστε 15 άτομα. Τι να κάνω που πήραν 4 μαζί άδεια, ρε εσύ. Δεν έχει άτομα. Το ξέρω, Σταύρο, γιατί είμαι στο δοσία μου έρχεται. Ναι, αλλά ο κόσμος, Σταύρο, σου λέει αυτοί είναι 2 άτομα στο site. Δεν έχουν άτομα. Οι άλλοι κάνουν καημένοι και site και ραδιόφωνο και σκουπίζει και αυτό και φτιάχνει το site, το κατασκευάζει. Τι ζούμε, έτσι. Εδώ ο άλλος και δουλεύει και είναι στην πλατεία που έχει... Σαν αερονία, συνεχίζει, Σταύρο. Ναι. Κάτι δεν κάνει σωστά, να ξέρεις, γενικότερα. Εγώ στο έχω ξαναπεί. Δεν βαλάω τους υπαλλήλους, παιδιό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στη βία. Δεν μας αρέσει. Να περάσουμε και το κοινωνικό μήνυμα. Ωραία, θα πούμε τίποτα, λέτε ή μπα, δεν. Α, θα πούμε τίποτα, μας βάζει χέρι. Ωραία. Λοιπόν, Σταύρο, θα πάρουμε με τη σειρά, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι... Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι νοιάζεται περισσότερο για τις μεταγραφές στην παρούσα φάση παρά τις προπονήσεις στο Horst, παρότι νομίζω είναι εξίσου σημαντικό και τα δύο κομμάτια. Ας πάρουμε την περίπτωση του Κοεντράου, τι να περιμένουμε, τι μαθαίνεις. Κοίτα, ο Κοεντράου έρχεται στη Θεσσαλονίκη για συζητήσεις. Ναι. Προφορικά είναι συμφωνημένα τα πάντα. Απλά πρέπει να... Τσεκαριστεί και την κατάστασή του, να περάσει τα εργομετρικά του, να δούνε δηλαδή στον ΠΑΟΚ αν είναι σε θέση αθλητικά να πάμε στις υπογραφές. Δεν είναι παράλογο. Είναι ένα παιδί το οποίο τώρα είναι πολύ ιδιόμορφο στην περίπτωση παιδιά που έντρα. Ο Κοεντράου μιλάμε για ένα top ποδοσφαιριστή. Που αν εξαιρέσουμε την περσινή του χρονιά στη Ρίο Άβες, έχει περάσει από Μπενφίκα, Ρεάλ Μαδρίτη, Μονακό και Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Σωστά. Άρα καταλαβαίνουμε και έχει 60 συμμετοχή στην Εθνική Πορτογαλία και μάθαμε της Ευρώπης, έχει πάρει τσάπιος νίκ, δηλαδή παίζοντας, όχι κοιτώντας τη θέα. Mm-hmm. Ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας top ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα με αυτά τα παιδιά που είναι top και η καριέρα τους αρχίζει λίγο και ευθύνη, πρέπει να είσαι πάντα προσεκτικός. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τον Κοεντράου για 45 παιχνίδια. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ θέλει μια κάλυψη στη θέση του αριστερού μπακ ποιοτική και να μοιράσει ουσιαστικά τον χρόνο με τον Γιαννούλη και όταν θα έρθει η Ελλήνια βλέπουμε μπορεί να πάει και πιο μπροστά έτσι ώστε να μην κλείσει και ο δρόμος του Γιαννούλη αλλά και να μην είναι και ο ΠΑΟΚ ακάλυπτος. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα παίκτη που ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι είναι top, θέλει να δει την κατάστασή του και αν μπορεί να ανταποκριθεί σε έναν όγκο 20-25 αγώνων που θα τον χρειαστεί να τον έχει σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή είναι όλη η ιστορία με τον Κοεντράου. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει μαζί του για ένα συνένα με 700.000 το χρόνο. Δεν είναι δηλαδή μικρό το ποσό που θα δώσει. Βέβαια ως ελεύθερος είναι μια περίπτωση που δεν κοστίζει πολλά. Εντάξει, όταν μιλάμε για την περίπτωση του Μπράνταριτς που πάει για 5 εκατομμύρια αγορά και 100 εκατομμύρια το συμβόλαιο, καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Εκεί άρα λοιπόν νομίζω ότι μέχρι αργά το βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Κοεντράου και αν αύριο στην πρώτη πτήση που θα υπάρχει από Θεσσαλονίκη Ντίσσελντορφ θα τον δούμε εδώ μαζί μας. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα να προλάβω πάω να τα κάνω όλα αυτά. Δεν ξέρω και πότε έρχεται ακριβώς τον Κοεντράου. Τώρα το έχω χάσει αυτό. Ναι, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Ας είναι όλα Σταύρο όπως πρέπει να είναι και ας έρθει και την Κυριακή δεν χάλασε ο κόσμος.
Ναι, από τη μία μιλάμε για ένα top ποδοσφαιριστή, από την άλλη μιλάμε όμως και για μια ομάδα η οποία θέλει να μείνει σε ένα top επίπεδο και οι παίκτες που παίρνει θα πρέπει να είναι σε μια κατάσταση άλφα. Αυτή είναι η ιστορία για να παίζουμε με τα λόγια. Ναι, σωστά. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Θα δούμε τι θα προκύψει με τον Κοντράο. Με τον Μπράνταρης τι γίνεται, γιατί στο ρωτάω, υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ιταλία που λένε τώρα για 9 εκατομμύρια. Υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ των Ιταλών. Εγώ θέλω 32. 32 εκατομμύρια θέλω. Εντάξει, ο Μπράνταρης θέλει να δει στον ΠΑΟΚ. Τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Και η Κάλιαρη συζητά τώρα ένα ποσό κοντά στα 4-5 εκατομμύρια. Τώρα 9, 10, 15 αυτού και βγαίνω τώρα, μιλάμε για αστεία πράγματα. Ναι. Αν ζητήσει 9 η Κάλιαρη, δεν θα γίνει μεταγραφή. Και θα έχει έναν παίκτη δυσαρεστημένο. Ωραία. Δεν είναι τόσο... Τα νούμερα αυτά είναι λίγο εξωφρενικά. Για αμυντικό χάφ. Σταύρο, εδώ που έχουμε φτάσει, εδώ που έχουμε φτάσει, είναι ο Μπράνταρης μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει λίγες μέρες υπομονή ακόμα αν η Κάλιαρη θέλει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος? Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει και πολύ υπομονή ακόμα στο ίδιο. Αύριο φιλικό παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι ότι θα παίξει ο Μπράνταρης, θα συμφωνήσει σήμερα το βράδυ, αλλά δεν μπορεί να χάσει τώρα φιλικά, πρέπει να παίξει και σε κάποιον. Ναι. Είναι 10 μέρες οι οποίες τέλος πάντων άντε να χάσεις 2-3. Μετά σιγά σιγά πρέπει να γίνει κομμάτι της ομάδας. Δεν μπορεί να είναι... Ναι, δεν μπορεί να μπει να παίξει με δύο προπονήσεις. Ναι. Παιδιά, δεν μπορεί να... Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θα έρθει για να παίξει. Ναι. Κατευθείαν. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη που θα έρθει και να πάρει τον χρόνο του το παιδί και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε θα πρέπει να μπει. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ κλείσει εκεί. Θα πάμε με Μπράντα Σκαντουρί. Άρα ο παίκτης πρέπει να έρθει, αν όχι σήμερα, αύριο, άντε μεθαύριο. Χοντρά χοντρά. Ναι, νομίζω ότι συμφωνούμε. Ναι. Και φαντάζομαι... Και μετά πας να πάρεις, ξέρω εγώ, τον Καντέ, έτσι θα περιμένω λίγο ακόμα. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Ναι. Και φαντάζομαι... Ο Καντέ είναι ένας παίκτης στα στοιχεία που θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο μοναδικός παίκτης στον πλανήτη στα στοιχεία που θέλει ο ΠΑΟΚ, ούτε είναι ο παίκτης που θα σου κάνει τη σούπερ διαφορά στην Ευρώπη. Είναι αυτό που θα σου κάνει στην Ευρώπη θα έχει την ουσία και στην Ελλάδα θα σου κάνει διαφορά. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Ουσιαστικά... Σίγουρα πιο δύσκολη περίπτωση γιατί μιλάμε για αγορά. Και μια ομάδα που το παλεύει από την άλλη να πάρει μεγάλο ποσό. Πού ήταν αυτή η εικόνα μπροστά μου. Δηλαδή καστερημένη. Τι κάνεις, ρε. Είμαι στον αέρα, τι κάνεις, μουτσούνε στο κινητό σου. Πας καλά, ρε. Γιατί κάνεις την ώρα αυτό που την ώρα στον αέρα, γιατί κάνεις αυτό το δράμα. Γιατί τον πούνε τόσο εγώ, εσύ τον πούνε και εγώ προσπαθώ να συγκεντρωθώ και εσύ κάνεις fake στο Instagram. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, είπε. Ναι, οκ. Αγάπη, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Ξεχωράμε πως θα μου έχω καφέ και ένα τσιγάρο στο χέρι. Το καταλάβαμε, Σταύρο, γιατί σε ακούμε ότι καπνίζεις, όλα αυτά περνάνε στον αέρα, μην νομίζεις. Το καταλαβαίνουμε, το ζούμε γενικά. Είναι βιωματική αυτή η εκπομπή, κανονικά. Το τσιγάρο δεν είναι μαγκιάγο, να πω το ένα κοινωνικό μήνυμα. Ούτε σας κάνει πιο άντρες, ούτε τίποτα άλλο. Καλό είναι τα αφή, το έζητε καπνίζετε. Άλλωστε και εγώ και ο Σταύρος, στα κοντά θα το κόψουμε, Σταύρο, νομίζω. Όπως και θα δυνατήσετε, ρε, μαζί πάει. Η αγάπη μας έχει τάξει το πράξη. Τι γίνεται, γιατί Σταύρος... Η Γολγόνα. Το έχει βγάλει 14 φωτογραφίες στο Instagram. Τώρα κάτι γίνεται με το σήμα σου, Σταύρο, κουνήσου. Κάπου χάνεσαι. Φοβερά πράγματα. Σταύρο, έχω μείνει άνετος, να ξέρεις, δεν. Λοιπόν... Ξέρεις ότι η φωτογραφία που βγήκε στην πισίνα είναι σε παιδική. Ξέρω αυτό. Τώρα χάνεις σίγουρα, νομίζω θα κλείσεις κιόλας. Τώρα είσαι έτοιμος. Σταύρο, ποιος θα δώσει αύριο το παιχνίδι για το ΠΑΟΚ TV? Φίλε, δεν γίνεται μια μάχη για να μην το κάνω εγώ. Άντε πάλι, το ξεκινάει τώρα. Θα μεταδώσει κανένας Ερίκος αύριο και από Τετάρτη και μετά τα παίρνει όλα ο Σταύρος. Αύριο θα το πάρει ο συνάδελφος Σταύρος Σουντουλίδης στο παιχνίδι. Α, άμπραγο, νέο αίμα, ναι. Ναι, νέο αίμα. Ούτως ή άλλως οι περιγραφές μου δεν συγκινούν το κοινό. Όχι. Θέλουν να είναι πιο σοβαροί στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ναι. Δεν θέλουν πράγματα. Ναι. Θα πάρω εγώ, σκέφτομαι να πάρω με τους Άραβες για να γελάσουμε, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί κάνουν τη συμβόλαια θανάτου, δηλαδή άμα το μάθει κανείς. Ποιος το μάθει, Σταύρο, ποιος το μάθει. Θα μου πεις, ρουφιάνοι υπάρχουν παντού. Ρουφιάνοι, βέβαια. Σταύρο, πάρε και τα δύο ώρες εκείνη τη μέρα το Σάββατο, και τα δύο κάντα. Με γίνουν μεταδόσεις μια αγωνία. Έχουμε βγάλει άκρη πόση ώρα απέχει το ένα γήπεδο από το άλλο για το Σάββατο.
πέρα την πλάκα τώρα. 60 χιλιόμετρα. Δηλαδή εντάξει, σε ώρα. Μια χαρά. Σε ώρα είναι μια χαρά, 40 λεπτά 50. Και άμα πέσει η κίνηση. Άμα πέσει η κίνηση. Δεν γίνεται το. Δεν είναι αυτό το κέλιο. Είναι τώρα με τι δώστε θα είναι αυτοί οι Άραβες. Τι ονόματα θα έχουν, τι θα κάνουν και εμείς θα κάνουμε μετάδοση. Ωραία, εμείς εκεί σε θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μάλιστα. Σταύρο, υπάρχει κάτι ψιλοάσχετο. Υπάρχει δημοσίευμα ότι συζητήθηκε στη Σούπερ Λίγκα να γίνονται παιχνίδια Κυριακή ώρα 3, ακόμα και ντέρμπι. Τι συναισθήματα σου προκαλεί αυτό. Γινόταν Κυριακή. Το ακόμα και ντέρμπι εννοείς, είναι πρόβλημα. Ναι, ακόμα και ντέρμπι. Πάω Ολυμπιακός στην Τούμπα, 3 ώρα το μεσημέρι. Καλά. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Αυτό σου είπα, δεν είναι του μεσημεριανού. Κάθε φορά όταν παίζουμε νωρίς γκρινιάζει. Όχι, εντάξει, δεν ακούσα. Κανείς δεν το αρέσει. Το 3 ώρα δεν αρέσει στους παίκτες, στους φοβολητές. Αρέσει το έχει πει κάποτε και ο Γιώργος ο Χατζάρας, ότι το βράδυ ο Άρης απέδιδε καλύτερα. Γιατί είναι κάτι... Ο αλγόριθμος, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Ο αλγόριθμος. Η βιορυθμή, κάτι τέτοια έλεγε. Πού το θυμήθηκες τον Γιώργα ρε φίλε. Έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Δηλαδή αλλιώς κάνεις μετάδοση σε το μεσημέρι. Μα και για εμάς είναι κουραστικό. Ενώ είναι 9 ώρα το βράδυ, έχεις το δολάρι, λειτουργεί ο εγκέφαλος. Εκείνη η φωτογραφία Σταύρο με τον Γιώργο Χατζάρα με τα χέρια ψηλά, δηλαδή τατουάζ στο μυαλό μας. Εμένα μ' άρεσε περισσότερο το άσπρο παντελόνι και μαύρο σόρκο που ήταν σαν το Σούπερμαν στον τελικό του Βόλου. Μάλιστα. Ωραία. Μια φωτογραφία από εκεί δεν έχετε βρει, ρε φίλε. Πες λίγο σε Βερβερίδη θες. Ναι. Δύσκολο να βρούμε Σταύρο. Τελικός Πάτρας. Τελικός Πάτρας Σούπερμαν Πάτρα. Στην δρασίτηση. Δεν μπορώ. Εγώ σου είπα πρέπει να βρούμε μια φωτογραφία από τις πρόβες που κάνανε κάποιοι για το κύπελο. Αλλά πού να βρεθεί η φωτογραφία εκεί. Πού να βρεθεί αυτή η φωτογραφία. Αυτό θα ήταν. Ναι, αυτό θα το θα γινόταν Viber Σταύρο. Θα έλεγε ένας συνάδελφος. Θα γινόταν Viber. Το βίντεο αυτό ή η φωτογραφία. Λοιπόν, να περιμένουμε δοκιμές Σταύρο αύριο ενώπιση φιλικού ή πάλι θα κάνει τακτική. Πώς, τι περιμένουμε. Τακτική θα κάνει και τα απόγευμα τακτική θα κάνει. Έχουμε τα απόγευμα προπόνηση. Τακτική θα κάνει. Αυτό δεν είναι το όριο. Δεν μπορώ. Πολύ δουλειά. Θα κόψω Σταύρο το απόσπασμα αυτό που μιλήσαμε σήμερα. Πρέπει να στην είπε αγάπη over 28 φορές. Σε 20 λεπτά μέσα. Δηλαδή κάθε λεπτό υπήρχε μια μπηκτή. Θα είμαι το πρώτο αφεντικό που θα πάει στην επιθεώρηση εργασίας. Δεν έχουμε μπούλινγκ από την υπάλληλο. Ναι, ναι, με μπουλάρι υπάλληλος. Με μπουλάρι. Οκ, okay, εντάξει. Με μπουλάρι. Λοιπόν, ναι. Σας αφήνουμε Σταύρο. Παιδιά, επειδή και εγώ είμαι. Ναι, ναι. Αφήστε με λίγο. Μάλλον και έτσι είναι η κυριολεξία. Έχει ήλιο Σταύρο πάνω. Ναι, ναι, αυτό θα πάνε. Ωραία. Σίγουρα έχει πέσει κανένα τσιγάρο πάνω και του σίγουρα. Και αυτό στο βορρά. Καίει ο ήλιος. Δεν είναι στο δικό μας τον ήλιο τον ωραίο. Ναι, είναι χαμηλά. Ναι. Καίγεσαι, το καταλαβαίνεις μετά. Ναι, είναι αλλιώς. Ωραία. Προσοχίζεις πλατείες. Άντε. Καλή συνέχεια. Εντάξει. Bye. Λοιπόν. Bye. Η επιμορφωτική επικοινωνία μας με τον Σταύρο. Και πάνω από όλα μάθαμε για τα πάντα ναι. Και για μεταγραφές και για τον καιρό στην Ολλανδία και τα χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις που θα γίνουν τα τελευταία φιλικά. Είναι μια προσφορά του Ότο Καλογεράς. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις φανοποιείου, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκινήτο αντικατάσταση σας προσφέρει το Ότο Καλογεράς εφόσον χρειαστείτε. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27. Στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, Παλιά Συμμαχική Οροκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μάτς προσφέρουν και η ασφάλιση Μαργαριτόπουλος. Στο Μαργαριτόπουλο θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους. Πριν ανανεώσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, ζητήστε μια προσφορά από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος και θα το διαπιστώσετε ότι είναι όντως οι χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Ακούσαμε λοιπόν και τον Σταύρο να λέει ότι αναμένεται σήμερα στην πόλη μας ο Κοεντράο, ο οποίος στο Instagram αγάπη ακολουθεί δύο άτομα. Το Ρονάλντο και εμείς λέτε για το Ρονάλντο. Το είδα το πρωί.
ούτε τη γυναίκα του, συγγενείς, φίλους, γυναίκα, τίποτα. Τίποτα. Το Ρονάλντο και άλλη μια σελίδα που είναι κάτι για τον Κριστιανό, fan page, δεν ξέρω τι είναι. Τα βλέπα το πρωί. Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, πιστεύεις θα ακολουθήσει τον Βιερίνια εφόσον είναι στον ΠΑΟΚ? Όχι. Τον ΠΑΟΚ τον ακολουθήσει? Όχι. Το Γιωργάκη. Σωστό και αυτό. Σωστό, ναι. Το Γιωργάκη τον ακολουθήσει. Πιστεύω, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί ποτέ άνθρωπο να ακολουθεί δύο άτομα. Αλλά εντάξει, συνέβη και αυτό. Κοίταξε, ο Μπράντλι Κούπερ δεν ακολουθεί κανέναν. Κάτσε και είδε το προφίλ του Μπράντλι Κούπερ. Έπεσε στα μάτια μπροστά. Ούτε έναν. Όχι. Το δικό του. Mm? Το δικό του. Το δικό του. Δεν ακολουθεί κανέναν. Δεν σας βλέπω. έτσι λέει και ο Κοντράο. Δεν είναι πολύ νορμάλ. Μόνο τον Ρονάλντο. Που και okay, ξέρουμε ότι έχουν καλή... Συγγενείς, γυναίκες, φίλους, ομάδες, συμπαίκτες, τίποτα. Κανέναν. Ούτε συμπαίκτες, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Μπορεί να ακολουθήσει τον Ουάρντα. Όχι, αν έρθει στον ΠΑΟΚ, όχι. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω ότι θα το γνωρίσει κιόλας τον ΠΑΟΚ. Πού? Δύσκολα. Θα το δούμε, Στέργιο. Το παρακολουθήσουμε γι' αυτό. Το σημαντικό, αγάπη, είναι να πάνε όλα καλά, να είναι σε καλή κατάσταση, να βγάλει εργομετρικά ιατρικά, να υπογράψει, να ανέβει άμεσα στην Ολλανδία. Το Σάββατο θα είναι, Κυριακή θα είναι, Δευτέρα θα είναι. Και να ξενιάσει ο Αμπέλ Φερέρα και για τη θέση του αριστερού πιστοφύλακα. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι καλυμμένος στην τετράδα της άμυνας και με το παραπάνω. Θα είναι αριστερά ο Κοεντράο και ο Γιαννούλης, δεξιά θα είναι ο Ροντρίγκο και ο Λεωμάτος. Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Μιχάη, η Στόπερ, ο Μιχαηλίδης σαν νεαρός. Τώρα αν γίνει κάποια έκκληση και κερδίσει θέση ο Χατζησαΐας και αποχωρήσει ο Μιχάη, θα το δούμε, αν και δεν το νομίζω. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει την ευκαιρία, μια ακόμα ευκαιρία ο Χατζησαΐας, να πει στην προπονητή του ΠΑΟΚ ότι αξίζει να μείνει στο ρόστερ. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ είναι με τη διαφαινόμενη απόκτηση του Κοεντράου, αν και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να κρατάμε λίγο μια επιφύλαξη, γιατί πολλά μπορούν να συμβούν την τελευταία στιγμή, όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές τέτοιου υψηλού επίπεδου, και όχι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στα αζήτητα, δεν τον ξέρει κανένας και έρχεται στον ΠΑΟΚ και με τα πόδια. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο με τον Κοεντράο. Αλλά αν αποκτηθεί και Πορτογάλος, ο ΠΑΟΚ ξενιάζει από την αμυντική του γραμμή σε απόλυτο βαθμό. Και όταν επιστρέψει και ο Βιερίνια, θα είναι θέμα του Αμπέλ Φερέιρα πώς θα τον εκμεταλλευτεί. Αν και εγώ νομίζω η δική μου αίσθηση είναι αυτή, με βάση και την επιθυμία του Βιερίνια να επιστρέψει στην επίθεση, νομίζω ότι ο αρχηγός υπολογίζεται για την επίθεση, αγάπη. Έτσι λέω εγώ τώρα. Και εδώ το σημαντικό είναι να επιστρέψει η γη στο Βιερίνια. Το που θα αγωνιστεί είναι θέμα, θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Παρέα μαζί μας είναι τα ΝΑΚ, τα οποία τα βρίσκουμε είτε τη Μυστική Μεσοτέλους, είτε η Πλατεία Αγίας Σοφίας, είτε Mediterranean Cosmos, είτε Ελευθέριος Βενιζέλος ή NAC.gr, με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε εκεί, κάνετε τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας όλα. Στο χώρο σας έρχονται και τα πλακάκια και τα είδη γηνής που θα πάρετε από τον ΦΥΚΑ. Δωρεάν θα σας τα μεταφέρει στο σπίτι σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Νέες προσφορές, είδη υψηλής ποιότητας από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, όπως είπα, και με πάρα πολλές προσφορές για όλο το καλοκαίρι. Όλα αυτά στον ΦΥΚΑ, πλακάκια και είδη γηνής. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία για το τελευταίο ΠΑΟΚ 24 της εβδομάδας. Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Η είδηση που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά είναι ότι ο Γιώργος Σαββίδης αποφάσισε να δώσει 1000 εισιτήρια διαρχίας σε άνεργους φίλους του ΠΑΟΚ. Έχει συμβεί ξανά, θα γίνει και φέτος. Είναι μια απόφαση καθαρά του Γιώργου Σαββίδη. Πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι μικρό πράγμα. Χίλιοι φίλοι του ΠΑΟΚ που στην κατάσταση που βιώνει η χώρα μας δεν έχουν εργασία, να μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν όλα τα παιχνίδια της φετινής σεζόν. Και νομίζω, αγάπη, ότι αν ήταν η Τούμπα 40.000 θέσεων, μπορεί να έδινε και 2.000 εισιτήρια διαρκείας ο Γιώργος Σαββίδης. Ενδεχομένως, ναι. Ναι, πολύ εύκολο. Μακάρι τα επόμενα χρόνια να έχουμε το νέο γήπεδο, να έχει
10.000 επιπλέον θέσεις από την Τούμπα που γνωρίζουμε όλοι μας και να μπορούν να πολλούνται περισσότερα διαρκείας, να μπορεί ο Γιώργος Σαββίδης να δίνει περισσότερα εισιτήρια για ανέργους και να μην μένει ή να μένουν λιγότεροι εκτός γηπέδου στα μεγάλα παιχνίδια όπως συνέβη την περσινή σεζόν αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω είναι η τελευταία μέρα, αν και το γνωρίζουν αυτό οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, ότι μέχρι τις 7 έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν τις θέσεις που είχαν πέρσι. Η διαδικασία, θυμίζω, κλείνει στις 7. Σταματάει και η διάθεση εισιτηρίων, η ανανέωση των θέσεων μάλλον από το ίντερνετ και θα ανοίξει πάλι η διαδικασία από ίντερνετ και από τα γραφεία του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα για να δούμε. Σήμερα θα ξέρουμε πόσες χιλιάδες εισιτήρια διαρκείας θα έχουν απομείνει. Νομίζω μπορεί το απόγευμα να μάθουμε ότι ο αριθμός έχει ξεπεράσει τις 17.000 και να μιλάμε για 5.000 τυχερούς που δεν θα έχουν το παραμικρό άγχος όταν ο ΠΑΟΚ παίζει είτε μεγάλα είτε μικρά παιχνίδια στην Τούμπα. Γιατί δεν υπάρχει ένδειξη ότι στα μεγάλα παιχνίδια θα βγαίνουν τα εισιτήρια στα εκδοτήρια. Μάλλον θα βαδίσει πάει και φέτος τη λύση να γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου η διάθεση των 5.000 περίπου εισιτηρίων, 5 και κάτι, αν βγάλουμε τα εισιτήρια για χορηγούς που έχει πάει ΠΑΟΚ, ουσιαστικά μιλάμε για, αν εξαντληθούν τα 22.000 διαρκείας που είναι το ταβάνι της ΠΑΕ, μιλάμε για 5.000 εισιτήρια και στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και ελπίζουμε και στους ομίλους του Champions League. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα μετά την κατάκτηση του Νταμπλ και μάλιστα χωρίς ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα να φτάσει επιτέλους η ώρα όπου ο ΠΑΟΚ θα δώσει το παρόν στο κλαμπ των μεγάλων και στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη. Δεν το συζητάμε για τα οικονομικά ωφέλη που θα έχει η οικογένεια Σαββίδη και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την είσοδο στους ομίλους. Πολύ μεγάλη ανάσα και θα μπορεί και ο Ιβάν Σαββίδης και η ΠΑΕ να λειτουργήσουν αλλιώς στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους. Και φυσικά το στάτους του ΠΑΟΚ, αν θα είναι ανάμεσα στους μεγάλους της Ευρώπης, θα αλλάξει ακόμη περισσότερο προς το καλύτερο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πλησιάζει η ώρα αρχικά της κλήρωσης τη Δευτέρα και 6-7 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ θα δώσει την πρώτη μάχη. Και επειδή οι μέρες λιγοστεύουν και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η κινητικότητα στο να τελειώσουν όλα τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα και του Κουεντράο και του Μπράνταριτς, ο οποίος είναι ο εκλεκτός για την μεσαία γραμμή. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις εάν κάτι δεν πάει καλά στις διαπραγματεύσεις με την Κάλιαρη, γιατί αν η Κάλιαρη επιμείνει ή θελεί τελευταία στιγμή να αυξήσει τις απαιτήσεις της, ο ΠΑΟΚ δεν έχει το περιθώριο να κάτσει στο τραπέζι για ακόμα 5, 6, 7, 10 μέρες. Οπότε φαντάζομαι έχει γίνει ήδη η προεργασία και να υπάρχουν ένα ή δύο ποδοσφαιριστές σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μπράνταριτς. Είναι θέματα που θα τα δούμε νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θυμίζω σήμερα περιμένουμε τον Φάμπιο Κοεντράο στην Θεσσαλονίκη. Ακόμη βέβαια δεν έχει γίνει γνωστή η ώρα. Αλλά νομίζω ότι θα το μάθουμε στο επόμενο διάστημα. Ναι. Απόγευμα βράδυ αναμένεται για να τελειώσει ουσιαστικά το κομμάτι εδώ στην Θεσσαλονίκη και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά να πάει άμεσα και στο Χόρστ. Το περιμένουμε σιγά σιγά δηλαδή και εκεί. Από εκεί και πέρα καμία εξέλιξη ούτε σήμερα για την ομάδα μπάσκετ. Θα γίνουν κουραστικοί αν πούμε ότι τα περιθώρια σιγά σιγά τελειώνουν. Εντάξει, δεν έχει νομίζω πλέον νόημα. Άμα δεν υπάρξει κάτι, δεν έχει νόημα να λέμε καθημερινά ότι δεν υπάρχει περιθώριο. Εντάξει, εγώ δεν... Το είπε και ο Νίκος. Προφανώς και δεν υπάρχει χρόνος. Ελπίζω να γίνονται ζυμώσεις σε τόσο μυστικό βαθμό που δεν το μαθαίνει κανένας. Αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά γίνονται ελάχιστα πράγματα και περνάνε ημέρες, περνάνε εβδομάδες. Ο ΠΑΟΚ παραμένει ακέφαλος, ουσιαστικά. Εντάξει, τυπικά είναι πρόεδρος ο Άρης Καρακούσης. Έχει δικαίωμα υπογραφής, σαν υπηρεσιακός πρόεδρος της διοίκησης πρωτοδικείου. Αλλά επί της ουσίας, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ομάδα στο τμήμα μπάσκετ. Υπάρχει ανησυχία
Δηλαδή, εγώ λαμβάνω μηνύματα και αφού γράζουμε ότι από μερίδα του κόσμου, μικρή δυστυχώς, υπάρχει ανησυχία μέσα σε όλη αυτή την εφορία που υπάρχει στην ομάδα ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα την κριτική για την καθυστέρηση, που είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟ καθυστέρησε, αλλά σε γενικές γραμμές η ομάδα ποδοσφαίρου έχει βρει τον δρόμο της και με το παραπάνω. Τώρα η ομάδα του μπάσκετ, αν θα το βρει, πότε θα το βρει, πραγματικά δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας. Η ουσία είναι ότι οι μέρες περνάνε. Δεν ήρθε ακόμα καταστροφή. Έτσι πως είναι δομημένο το μπάσκετ, μπορεί μια ομάδα, αν έχει τα χρήματα, να χτίσει μια αξιοπρεπέστατη ομάδα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Όχι φυσικά για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά για να έχει μια αξιοπρεπή πορεία. Αλλά το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Εμείς καλά τα λέμε. Δυστυχώς, η μόνη λύση παραμένει ο Ιβάν Σαββίδης. Θα ήταν ευχής έργο να προέκυπτε ένας επιχειρηματίας όχι και τεράστιων δυνατοτήτων, δεν υπάρχουν πολλοί στον Ιβάν Σαββίδη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά να υπήρχε ένας επενδυτής που θα αναλάβανε να τρέξει την ομάδα μπάσκετ. Νομίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι από τους ανθρώπους που θα ζητούσαν εδώ και τώρα τα χρήματα που έχει βάλει στην ομάδα. Νομίζω πως θα διευκόλυνε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έναν υποψήφιο επενδυτή, αλλά παιδιά, δεν υπάρχει επενδυτής. Δυστυχώς. Ευτυχώς από εγώ δεν υπήρξε εξέλιξη με το ενδιαφέρον του Καραμάνου. Το δικό μου το feeling και η αίσθηση δεν ήταν καθόλου αισιόδοξα. Αλλά ο ΠΑΟΚ παραμένει ακέφαλος. Να δούμε τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες. Δεν νομίζω, αγάπη, μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε εξέλιξη στην ομάδα μπάσκετ. Ναι, δύσκολο. Πάμε από Δευτέρα. Την ίδια ώρα στην Βραζιλία συνεχίζονται διάφορα δημοσιεύματα για τον Ενρίκε. Και από χθες υπάρχει και μια δήλωση του τεχνικού διευθυντή της Απεκοένσε που υποστήριζε ότι έχουν μιλήσει με τον Ενρίκε οι ίδιοι. Ο παίκτης, okay, είναι θετικός για να πάει εκεί. Αλλά έλεγε ότι από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο από τον ΠΑΟΚ, πρέπει να βρεθεί και η χρυσή τομή με το δικέφαλο, εφόσον θέλει και ο ΠΑΟΚ να τον παραχωρήσει. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσει η υπόθεσή του. Σήμερα ξανά υπάρχουν νέα δημοσιεύματα που λένε ότι ουσιαστικά η Σαπεκοένσε επιμένει και έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το έχουμε πει από το ξεκίνημα του καλοκαιριού ότι ο Ενρίκε αυτό που θέλει είναι να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Λογικό κιόλας. Αλλά πιο πολύ απ' όλα θέλει να πάρθει μια οριστική απόφαση για αυτόν, είτε να μείνει με ρόλο, είτε αν είναι να μιλήσουμε για νέο δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, να είναι οριστική απόφαση και να μην είναι πάλι η σεζόν κομμένη στα δύο για τον ίδιο, να μην είναι σε δύσκολο περιβάλλον όπως ήταν και στην Αστάνα και στην Καραμπάκ που δεν πέρασε και πολύ καλά ο ίδιος. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι απασχόλει και τον ΠΑΟΚ, ήταν και εκπρόσωπός του εδώ τις προηγούμενες ημέρες, δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή δεν μιλάμε για παραμονή οριστική ή οριστική αποχώρηση. Αλλά το θέμα του είναι ανοιχτό. Ο ίδιος το παλεύει βέβαια. Και στο πρωτοστάδιο το μετέφερε και η Ελένη και ο Σταύρος ότι προσπαθούσε να δείξει πράγματα. Έδειξε πράγματα, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι αυτό που δυσκολεύει πολύ την περίπτωση του είναι ο αριθμός των ξένων σε αυτή τη φάση. Κοίταξε, τα δεδομένα ότι ο Ρίκη έχει συμβόλαιο. Επίσης, δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς ακριβώς σκέφτεται το ρόλο του Πέντρο Ρίκη, ο Αμπέλ Φερέρα που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος για τη διαχείριση του ρόστερ. Το έχουμε γράψει στο ΠΑΟΚ 24 από τις 5 Ιουλίου ότι για τον Ρίκη έχει δείξει ενδιαφέρον η Ατλέτικο Παρανάενσε, η Ατλέτικο Μινέιρο και η Σαπεκοένσε. Το θέμα όμως είναι ότι και οι τρεις ομάδες της Βραζιλίας θέλουν να πάρουν τον Ενρίκε δωρεάν. Και αυτό είναι, καταλαβαίνετε, πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει χρήματα στον Πέντρο Ρίκε, έχει συμβόλαιο ο Πέντρο Ρίκε. Εάν φτάσει ο ΠΑΟΚ σε σημείο να μην υπολογίζει τον Πέντρο Ρίκε, σαφώς και δεν θα ζητήσει 2 εκατομμύρια ευρώ ή 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το να θέλει κάθε Σαπεκοένσε να πάρει ένα ποδοσφαιριστή της ποιότητας του Ενρίκε δωρεάν, δεν έχει την παραμικρή λογική. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ούτε ο ΠΑΟΚ θα αποδεσμεύσει δωρεάν για χάρη της Παραναένσε ή της Μινέιρο ή της Απεκοένσε τον Πέντρο Ρίκη. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Εάν θέλεις Απεκοένσε τον Ρίκη,
ας καταθέσει μια πρόταση, να την αξιολογήσει ο ΠΑΟΚ, να μιλήσει με τον Ενρίκε, να τη σκεφτεί και ο Ενρίκε και να πάρθει μια απόφαση από κοινού. Στην παρούσα φάση ο Ενρίκε είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, ήταν και στο πρώτο στάδιο, νομίζω είχε καλή παρουσία. Ναι, είχε. Καλύτερη από την περσινή που είδα και εγώ με τα μάτια μου, δεν είναι απλά άκουσα ή μου είπανε. Ο Ενρίκε είχε πολύ κακή προετοιμασία με τον Λουτσέσκου. Δεν καταλάβαινε τι ήθελε ο Λουτσέσκου. Μπορεί να φταίει και ο Λουτσέσκου. Και όταν επέστρεψε το Γενάρη και μετά πάλι ήταν διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ξέραμε όλοι μας πριν. Νομίζω ότι ειδικά η παρουσία στην Αστάνα, η παρουσία του άλλαξε πολλά για τον ίδιο. Και το παραδέχεται και αυτός. Εντάξει, ξέρουμε τι μπορεί να δώσει. Είναι ένας παίκτης που έχει μια τρέλα με την καλή έννοια όμως και μπορεί να την εκμεταλλευτεί καλά. Αλλά σου λέω, για μένα το ερωτηματικό είναι τι γίνεται με τους ξένους σε αυτή τη φάση. Γιατί, okay, μπορεί τώρα να μην υπάρχει θέμα, αλλά μέσα στη σεζόν σίγουρα θα δημιουργηθούν μικρά θέματα αν πρέπει να μένουν συνεχώς παίκτες εκτός, επειδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τους έχει όλους σε κάθε αγώνα. Αλλά το καλοκαίρι ακόμα έχει μέλλον. Είμαστε 19 Ιουλίου, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι ειδικά και το Ζαμπά ενδεχομένως να υπάρξει κάτι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν αυτά 15 εκατομμύρια ή 13 που αιωρούνται στον αέρα ότι θα τα δώσει η Βέρντερ για τον Ζαμπά. Έχει γραφτεί και ακουστεί ότι θα δώσει μέχρι και 18. Ναι. Σιγά με okay. Δώσει 25 η Βέρντερ. Εντάξει. Δεν μπορεί να ξέρει ποτέ. Είναι αυτό που είπε και ο Μάριο Μπράγκο, ότι η αγορά είναι ανοιχτή. Το καλοκαίρι έχει μέλλον. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Παίκτες είναι όλοι. Ναι, με καλά ονόματα γενικότερα. Επειδή γνωρίζουμε και τις ισορροπίες γενικότερα, 18 εκατομμύρια να δώσει Βέρντερ. Αυτό το νούμερο δεν το λες. Δεν το περιμένεις καν, προφανώς. Για το συγκεκριμένο νούμερο μιλάω. Εντάξει, για λιγότερα σαφώς. Λιγότερα όχι 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, αλλά 18 παιδιά να δώσει Βέρντερ για τον Λέο Ζαμπά δεν υπάρχει περίπτωση. Μακάρι να γίνει και για τον ποδοσφαιριστή και για τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση με 18 εκατομμύρια ευρώ να αποχωρήσει ο Λέο Ζαμπά. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, μέχρι να έρθουν προτάσεις χειροπιαστές, όχι μόνο για τον Ζαμπά, για οποιοδήποτε παίκτη του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να μπει στην κουβέντα, δεν έχει λόγο να συζητήσει το οτιδήποτε. Αν έρθει πρόταση για οποιοδήποτε παίκτη του ρόστερ, θα δει ο ΠΑΟΚ αν τον συμφέρει ή όχι, ποια είναι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή και θα πάρει μια απόφαση για το καλό και της ομάδας και του ποδοσφαιριστή. Ναι, εντάξει. Σου λέω, εγώ πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε διάφορα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και για το Λιμιό υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα και για το Ζαμπά. Ακόμη και το Λάμπρου, που προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν. Η αγορά ανοιχτή είναι. Θα δούμε αν θα έρθει κάποια πρόταση και τι ύψος θα έχει αυτή. Και τι ισορροπίες μπορεί να αλλάξει, εννοείται, στην ομάδα. Ξέχασα να πούν και η Ελένη και ο Σταύρος ότι με την ομάδα είναι από εχθές και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Είναι το μοναδικό νέο πρόσωπο στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Είχε κάποιο ρόλο και στις ασκήσεις τακτικής. Σε κάποια φάση αγωνίστηκε και ως αριστερός μπακ. Ο υψηλός όμως στόπερ από τα Γιάννητσά, αν δεν κάνω λάθος. Που τον ξεχώρισε και αυτόν ο Αμπέλ Φερέιρα και στην παρουσίαση του προχθές. Τον ανέφερε μαζί με τον Κοίταξε, νομίζω ότι εντάξει, ναι, για τον Τσιγκάρα και τον Γαϊτανίδη είχε άποψη και έχει άποψη ο Φερέιρα. Νομίζω ότι για την περίπτωση του Γιάννη Μιχαηλίδη, έτσι λέω εγώ, εντάξει, ότι περισσότερο ήταν επιθυμία της διοίκησης και καλώς έκανε να τον θέσει στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα. Εκτός πια και αν ο Αμπέλ Φερέιρα έκατσε και είδε και μάτσε K19 πέρσι και έχει εικόνα για τον Μιχαηλίδη. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο απόφαση της διοίκησης. Προς τη σωστή κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, γιατί μιλάμε για έναν στόπερ υψηλού επίπεδου και λιγότερο επιθυμίας του Φερέιρα. Αλλά νομίζω ότι ο Μιχαηλίδης έχει όλα τα φόντα να πείσει πολύ σύντομα τον Αμπέλ Φερέιρα ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα στόπερ που στην ηλικία του έχει όλο το πακέτο για να είναι βασικό στον ΠΑΟΚ την επόμενη διετία, δηλαδή σε 1-2 χρόνια. Το αν θα πάρει συμμετοχές φέτος μου φαίνεται δύσκολο, έως απίθανο. Εντάξει, είπε και ο Αμπέλ Φερέιρα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μέσα στη σεζόν να δούμε τους τρεις να δίνουν βοήθεια ακόμα και στην K19. Δεν αποκλείεται τίποτα. Ναι. Θα είναι κανονικά στις προπονήσεις, θα είναι κανονικά με την πρώτη ομάδα.
ενδεχομένως, εφόσον το επιτρέψουν και τα παιχνίδια, να μπορέσουν να βρουν και κάποιο χρόνο μέσα στη σεζόν, αλλά και μόνο που θα είναι μαζί με την ομάδα, νομίζω αυτό κάτι λέει και για τους τρεις. Ο φίλος ο Κώστας λέει με μήνυμα, προφανώς και δεν ισχύει το 18 για τον Ζαμπά, αλλά αν ο Σισέκο το λογείται 20, τότε το Ζαμπά το δίνω μόνο με 40. Έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί του. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων όμως και ο Ολυμπιακός έχει ένα διαφορετικό όνομα στην αγορά και ο Πάκο έχει ένα διαφορετικό όνομα σε αυτή τη φάση ακόμη. Μπορεί να παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν σου λέω ότι θα πάρει 40 για το Σισέ, αλλά υπάρχει μια διαφορά ακόμα. Εντάξει, κοινός ο Ολυμπιακός έχει βρει την άκρη με τους μάνατζερ. Δεν είναι μόνο μάνατζερ, είναι και το Champions League. Να είσαι στους ομίλους, είσαι συνεχώς μέσα. Είναι αυτό που λέγαμε και με τον Σταύρο, ότι το να μπει στους ομίλους έχει πολλές διαφορετικές αναγνώσεις. Μπαίνεις μέσα στην elite και ανεβάζεις την τιμή σου για όλα. Είναι διαφορετικό. Ναι, απλώς έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί περίεργα νούμερα κατά καιρούς για πωλήσεις ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Πιστεύω δεν είναι τα πράγματα όλα όπως φαίνονται. Αυτή είναι η δική μου άποψη και είμαι σχεδόν σίγουρος. Θα δούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Ζαμπά. Άνετη πρόταση. Να μην ξαναλέμε τα ίδια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόταση χειροπιαστή που να ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γενικά νομίζω ότι σε πολλά πράγματα υπάρχει μια στρατηγική και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έγινε η αρχή με τον Κουλούρη. Να ακούγεται στην αγορά όλο αυτό, το όνομα του ΠΑΟΚ, ότι γίνονται διάφορες πωλήσεις καλών παικτών, να πάνε καλά αυτοί οι παίκτες, γιατί ο Κουλούρης έχει ξεκινήσει καλά στη Γαλλία και στα φιλικά παίζοντας κανονικά. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Δεν είναι εύκολο να μπει σε όλο αυτό και από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή είναι μια διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ προφανώς έκανε πολύ μεγάλα βήματα. Έχουμε πει, ας πούμε, ότι στην Πορτογαλία έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, παίκτες top, ακόμη και ο Κοεντράο σε αυτή τη φάση θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και δεν το φοβούνται, που ενδεχομένως 2-3 χρόνια πριν δεν θα το έκαναν. Όπως και ο Αμπέλ Φερέιρα. Αφήνεις μια ομάδα, δεν είναι από τις top της Πορτογαλίας, αλλά είναι σε καλό επίπεδο για να πας στην Ελλάδα, κάτι που δεν συνέβαινε εύκολα. Όλα αυτά κάτι λένε. Ναι. Αλλά ότι υπάρχει ακόμα πολύ περιθώριο βελτίωση, υπάρχει προφανώς. Στο μεταξύ. Και στο Βέλγιο συμβαίνουν πράγματα που στην Ελλάδα δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ. Η Μαλίν αποκλείστηκε από το Europa League γιατί υπάρχει εμπλοκή παραγόντων της υπόθεσης στημένων αγώνων, όπως συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα με ορισμένες ομάδες. Αλλά δεν βλέπουμε εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια. Απλά μετράμε τα χρόνια που οι υποθέσεις είναι στα συρτάρια. Η Μαλίν λοιπόν αποκλείστηκε, θα αγωνιστεί στο τρίτο προκριματικό γύρο η Adverb. Τη θέση της Μαλίν θα πάρει η Σταντάρ Λιέγης. Το ανέφερα απλά γιατί στο εξωτερικό, ακόμα και με ενδείξεις και όχι αποδείξεις, εμπλοκή παραγόντων σε κυκλώματα στημένων παιχνιδιών και οτιδήποτε άλλο, πέφτει ο Πέλεκης. Εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα. Και όχι μόνο για περιπτώσεις στημένων αγώνων, για στήσαστη συμμορίας ή παλιότερα εγκληματικής οργάνωσης, όπως έσκασε η υπόθεση πριν από πολλά χρόνια. Υπάρχει σύνδεση συγκεκριμένης ομάδας του Ολυμπιακού και με τον ξυλοδαρμό του Τζίλου, όχι απευθείας, αλλά υπάρχουν συνομιλίες των δραστών της υπόθεσης που είναι γνωστοί ποιοι είναι με στελέχη του Ολυμπιακού, όπως το θέμα έγινε γνωστό, έτσι θαύτηκε, δεν ασχολείται κανείς, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ο μόνος που την πλήρωσε ήταν ο Τζίλος και η ζωή συνεχίζεται στον υπέροχο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ακόμα νομίζω δεν έχουμε δει τίποτα. Έχω αυτή την αίσθηση ότι σύντομα θα δούμε και άλλα πολύ ωραία πράγματα στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Τέλος πάντων, εδώ θα τα σχολιάζουμε. Νομίζω σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Η χορηγή της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ είναι η Arcon. Μας προσφέρει την επικοινωνία που έχουμε και θα έχουμε τις επόμενες μέρες, όχι μόνο εμείς αλλά και σε άλλες εκπομπές του Λίμπερο με τον Σταύρο Κόλκα και την Ελένη Μπούντου. Προσφέρει η Arcon η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να τοποθετήσετε ράφια στο κατάστημα που έχετε. Στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου είναι η Arcon. Το τηλέφωνο 2310 723 240. Μπορείτε
να απευθυνθείτε στους ανθρώπους της Άρκων. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, καθώς και η ιστοσελίδα arcon.gr. Όντως, ο Ότο Καλογεράς προσφέρει την προετοιμασία του δικεφάλου, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρία, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιών, καθώς και στο ίντερνετ otokalogeras.gr και φυσικά χορηγός της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ των φιλικών και των ευρωπαϊκών αγώνων, η Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, οι χαμηλότερες τιμές για την ασφάλιση αυτοκινήτων σε κάθε κατηγορία, από 59 ευρώ το εξάμεινο για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας πριν να ανανεώσετε την ασφάλειά σας, εάν κάνετε μια ερώτηση στους ανθρώπους του Μαργαριτόπουλου. Πληροφορίες margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Μαζί μας ήταν και σήμερα τα Naxus, με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και σε τσάντες. Τη βρίσκουμε στο τέλος το νέο κατάστημα και πλατεία Αγίας Σοφίας. Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν προστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, η Στίχημαν, ήταν παρέα μαζί μας. Με επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και ό,τι άλλο θέλετε, μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Μαζί μας η δεύτερη ώρα και ο Φτίκας, πλαγάκι ήδη γίνης, νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλο το καλοκαίρι, με το προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης.